Σήμερα λοιπόν εδώ κυματίζουν τρεις μεγάλες σημαίες μέσα στην αίθουσα. Η σημαία Κτίριο, που είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που υποστηρίζει με τις δράσεις του τη δουλειά των αρχιτεκτώνων και των μηχανικών, αλλά και την ποιοτική και οικονομική ανάπτυξη του κλάδου των κατασκευών. Παράλληλα, προσπαθεί να κάνει τώρα το ίδιο και για τη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη σημαία που κυματίζει εδώ μέσα είναι της αρχιτεκτονικής. Συνώνυμη με το σχεδιασμό, με την ποιότητα στα έργα και την διαβίωση της κοινωνίας μας. Και την έχει μέσα του κάθε ένας δημιουργικός άνθρωπος όταν πρόκειται να δημιουργήσει. Η τρίτη σημαία που επίσης επικρατεί είναι της Θεσσαλονίκης, που όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι μιλητές μας, ήταν πάντοτε μια σπουδαία πόλη και σήμερα θέλει να αναπτύξει την τοπική οικονομία της, να ενισχύσει τις υποδομές της και να προσφέρει ποιοτική ανάπτυξη και στην τοπική οικονομία της. Να ενισχύσει και τις υποδομές της και τελικά να προσφέρει ποιοτική διαβίωση στους πολίτες της. Είναι ανάγκες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω μπορούν να συμβάλλουν η αρχιτεκτονική με τις ιδέες και τα ποιοτικά της οράματα, τα μεγάλα έργα και οι ποιοτικές αναπλάσεις χώρων που είναι αναγκαίο να γίνονται και να μην μένουν στα σχέδια, όπως επίσης όμως και η είσοδος δημιουργικών ανθρώπων και επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη το μόνο που γνωρίζει είναι την απορροή τέτοιων δημιουργικών ανθρώπων. Όλα γίνονται, γιατί πολλές φορές ακούς δεν γίνονται, το ένα δεν γίνεται το άλλο, όλα γίνονται αν ενεργοποιηθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Και εμείς όλοι δώσουμε τη σωστή απάντηση σε ένα απλό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό το ερώτημα? Φανταστείτε σε μια κοινωνία όπου οι πολίτες στην πλειοψηφία τους ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και για τη δουλειά τους, ζητώντας από τις κυβερνήσεις πρωταρχικά να λύσουν τις προσωπικές τους ανάγκες, ξεχνώντας την πρόοδο του τόπου τους. Τι πιστεύετε τότε ότι ισχύει? Ευχαριστημένοι πολίτες μπορούν να κάνουν μια σπουδαία πόλη? Ή μόνο μια σπουδαία πόλη μπορεί να κάνει ευχαριστημένους τους πολίτες της? Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να συζητηθεί. Εμείς στο Κτίριο πιστεύουμε ότι μόνο αν κάνουμε την πόλη μας πιο σπουδαία, θα είμαστε όλοι πιο ευχαριστημένοι από αυτήν. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η πολιτεία. Οι δημιουργικοί παράγοντες της πόλης και οι αρχιτέκτονες, οι οποίοι με τις ιδέες τους και τα ποιοτικά τους έργα μπορούν να συμβάλλουν στον εξυγχρονισμό της. Αλλά και να βελτιώσουν την ποιοτική διαβίωση του πολίτη της. Ίσως γκρινιάζουμε, μας λένε όλοι ότι γκρινιάζετε, ίσως γινόμαστε μίζεροι, βλέποντας ότι υποβαθμίζεται συνεχώς η πόλη μας, τα οικονομικά μας, η διαβίωσή μας και βλέποντας να φεύγουν οι φίλοι μας και τα παιδιά μας σε άλλους τόπους. Αυτά όμως είναι που μας κάνουν να μην είμαστε ευχαριστημένοι. Τώρα, όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, συμφωνούμε ότι η πόλη για να γίνει σπουδαία χρειάζεται άμεσα ένα αναπτυξιακό ρυθμιστικό σχέδιο που όλο το περιμένουμε και όλο αργεί. Χρειάζεται επίσης πολλά σημαντικά έργα που να έχουν στόχο το όφελος της πόλης. Και όχι να γίνονται χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το όφελός τους. Τα έργα αυτά πρέπει να μπορούν να προσδώσουν προσωπικότητα στην πόλη, να ενισχύσουν την τοπική οικονομία τους, τα έσοδα των πολιτών της και την ποιότητα της ζωής τους. Τέτοια έργα χρειαζόμαστε. Έργα που μπορούν να γίνουν με δημόσια χρήματα ή με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με χρήματα των επιχειρήσεων. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επιχειρηματιών ή έργα με δημόσια χρήματα της πολιτείας, αν πρόκειται να προσδώσουν γενικό όφελος στην πόλη, χωρίς να μας δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, πρέπει να είναι ευπρόσδεκτα και να μην εμποδίζονται από εγωισμούς, από διαφορετικές απόψεις ή νομικές παραγράφους που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Όσο για τις αδιαφανείς επιχειρηματικές μεθόδους που πολλές φορές μας καυτηριάζουν και μας κάνουν να γινόμαστε αντίθετοι για ένα έργο, αυτά καλούνται να τα αντιμετωπίζουν οι κυβερνώντες που εμείς επιλέγουμε. Μόνο με ασφαλτοστρώσεις, ποδηλατόδρομους, δέντρα, πλατείες και πάρκα
ανάπτυξη δεν πρόκειται να δούμε. Τα μόνα σημαντικά έργα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τα τελευταία 25 χρόνια, από το 2000, και επηρεάζουν πραγματικά σημαντικά την πόλη, είναι τέσσερα. Είναι το Δημαρχείο που δίνει μια προσωπικότητα στην πόλη μας, είναι η ανάπλαση της παραλίας σαν έργο, το οποίο πραγματικά μας κάνει όλους υπερήφανους, είναι το αεροδρόμιο που έγινε σχετικά πριν από λίγο καιρό και το οποίο συνδέεται και κάθε μέρα και με περισσότερες πόλεις της Ευρώπης, και σήμερα περιμένουμε να γίνει και το μετρό. Τέσσερα έργα όμως σημαντικά βέβαια, αλλά στα 25 χρόνια είναι λίγα. Το κτίριο με την πρωτότυπη δουλειά του ξεκίνησε μια μέρα σαν σήμερα, όπως σας έλεγα νωρίτερα, τον Δεκέμβριο του 1986, και ό,τι πέτυχε, το πέτυχε με την υποστήριξη των συνδρομητών του και με τη συνεργασία των επιχειρήσεων του κλάδου των κατασκευών. Τα τελευταία 2,5 χρόνια όμως έστρεψε το ενδιαφέρον του και στην πόλη μας, ιδρύοντας το site Forthes. Με την ανιδιοτέλεια που του διακρίνει, την εμπειρία του, τον κατάλληλο τρόπο, τις σωστές ενέργειες και με συμβολή σημαντικών ανθρώπων και παραγόντων της πόλης, μπήκε μπροστά με έναν διπλό στόχο. Ο πρώτος στόχος είναι να προβάλλει στην κοινωνία μας ένα εφικτό όραμα για τη Θεσσαλονίκη, με θέματα και έργα που μπορούν να την κάνουν καλύτερη πόλη, με πιο ισχυρή τοπική οικονομία, ώστε να μην μεταναστεύουν οι δημιουργικοί επαγγελματίες της, οι φίλοι μας και τα παιδιά μας. Και ο δεύτερος στόχος είναι να ενεργοποιήσει αρχικά τους ηγέτες της πολιτείας μας, οι οποίοι θα είναι αυτοί τελικά που θα εισπράξουν τα μπράβο και τα χειροκροτήματα από την αναβάθμισή της. Αλλά παράλληλα πρέπει να ενεργοποιήσουμε και τους κατάλληλους παράγοντες, επιχειρηματίες και πολίτες της Θεσσαλονίκης, ώστε μαζί τους, όλοι μαζί, να ωφεληθούμε από όλα αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι αν βρεθούν οι κατάλληλες επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί που μπορούν να υποστηρίξουν τις δράσεις μας για μια καλύτερη Θεσσαλονίκη, τότε θα μπορούμε να πετύχουμε σύντομα το διπλό αυτό στόχο μαζί τους. Να βοηθούμε δηλαδή τις προσπάθειες της πολιτείας που έχουν στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της Θεσσαλονίκης, ώστε να βρίσκεται πάντοτε η Θεσσαλονίκη στη θέση που της αξίζει. Έχουμε πολλές ιδέες, αλλά σίγουρα αυτές οι ιδέες χρειάζονται και υποστήριξη. Υποστήριξη έχω και εγώ στη δουλειά που κάνω. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου σήμερα με την ευκαιρία που έλειπα κιόλα στην αρχή. Είδα ότι όλα γίνανε όσο μπορούσαν καλύτερα και θέλω να τους ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω καταρχάς τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου, τον Χρήστο και τον Νίκο, που σήμερα αναλαμβάνουν σιγά σιγά τα ενία του κτηρίου και πιστεύω να συνεχίσουν για άλλα 40 χρόνια να κρατάνε αυτή την εταιρεία με ψηλά τη σημαία. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τη Δήμητρα, την Τσιώρα Παπαϊωάννου. Είχαμε πάντοτε αυτό το διπλό όνομα 40 χρόνια, αλλά τουλάχιστον τα καταφέραμε. Θέλω παράλληλα να ευχαριστήσω όμως και τους συνεργάτες μου, τον Λευτέρη τον Παχή, την Ελίνα τη Διαμαντοπούλου και όλους τους ακόμα, τους άλλους εδώ και τον Νίκο τον Τσάμι, οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε για τις προσπάθειες που γίνονται στην πόλη μας για την υλοποίηση δύο μεγάλων και χρήσιμων project δημοσίου ωφέλους. Θα μας τα παρουσιάσουν ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της Thesintech, κύριος Ευθυμιάδης, και ο πρόεδρος της εταιρείας Αλουμίλ, κύριος Μιλωνάς. Α, με συγχωρείτε. Δεύτερος θα παρουσιάσει ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο κύριος Τζίκας, και τρίτος ο πρόεδρος της Αλουμίλ, κύριος Μιλωνάς, που θα παρουσιάζει μια μεγάλη ιδέα δικιά του, πιστεύω, και της εταιρείας του, μια σοβαρή πρόταση για την επιχειρηματική αξιοποίηση και αναβάθμιση της δυτικής εισόδου της πόλης μας. Τέλος, ο αναπληρωτής καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγκοινωνιολόγος κ. Πολίτης θα μας μιλήσει για το συγκοινωνιακό πρόβλημα της πόλης, για την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης μελέτης ως πρώτο βήμα για την οριστική λύση του προβλήματος αυτού. Θα ακολουθήσει μετά μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο πάνελ, στο οποίο συμμετέχουν όσοι ομιλητές και τέσσερις καταξιωμένοι αρχιτέκτονες. Ο κύριος Μακρίδης, που τον ακούσαμε νωρίτερα, ο κύριος Τσαγκαράτος,
το ίδιο, αλλά και ο κύριος Περπατήρης που τον ακούσαμε την προηγούμενη εκδήλωση και η κυρία Δέδα επίσης το ίδιο. Όλοι με μια κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση στον χώρο των έργων θα ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ μας για το ποιες είναι οι αιτίες που συχνά εμποδίζουν την ολοκλήρωση ή αναβάλλουν ή ακυρώνουν σημαντικά έργα στη Θεσσαλονίκη και δεύτερον πώς μπορεί να συμβάλλει η αρχιτεκτονική και οι αρχιτέκτονες στην αλλαγή αυτή του αρνητικού κλίματος. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν ακούγοντας πρώτα τον κύριο Ευθυμιάδη. Κύριε Ευθυμιάδη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Σας περιμένω να έρθει στο Βήμα. Στο Βήμα. Στο Βήμα. Ωραία. Έχετε μικρόφωνο, πιστεύω. Θα πάρω και τη σημειώση. Τότε, αν και από εδώ πέρα μπορούσα να το κάνω, αλλά ευχαριστώ. Πέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να συμμετέχω σε αυτό το πάνελ και σε αυτή την ωραία εκδήλωση που τη συμμετείχε με τα γενέθλια της εταιρείας σου και της... Θα το κλείσω. Μόνο την... τα γενέθλια τα δικά σου. Όχι, πάει. Εδώ περιοδικό γιορτάζει σήμερα. Το κάνω χειρότερο. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσα να σας απασχολήσω πάρα πολύ ώρα με τα προβλήματα, τα θέματα, τις δυσκολίες, το Γολγοθά που πέρασε για να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα το ΘΕΣΙΝΤΕΚ. Νιώσι ήμουνα και γέρασα που λένε. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ξεκινήσω δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργικότητα, στην έννοια της δημιουργικότητας του ΘΕΣΙΝΤΕΚ, που είναι και αυτή καθεαυτή η σύλληψη της ιδέας. Ό,τι πιο δημιουργικό. Η σύλληψη της ιδέας. Από εκεί και πέρα ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα. Η σύλληψη, η ιδέα, λοιπόν, ήταν η επιμονή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ανθρώπων σαν τον Γιώργο τον Μιλωνά, εμένα και πολλούς άλλους που δεν είναι σήμερα στην αίθουσα και δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους. Καμιά 25 ανθρώπους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της βιομηχανίας, οι οποίοι είχαμε την δίψα να υλοποιήσουμε κάτι το οποίο μας απασχολούσε όλα αυτά τα χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να προσελκύσουμε κοντά μας περισσότερο την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ερευνητική κοινότητα, οι οποίες να ξοδεύουν τα χρήματα, τα δημόσια ή τα ευρωπαϊκά ή τα δικά μας του φορολογούμενου, να τα ξοδεύουν σε θέματα που έχουν σχέση με τη βιομηχανία, σε θέματα που μπορούν να καταλήξουν σε ένα προϊόν τελικώς, παρά μόνο σε μια καινοτομία. Καινοτομία χωρίς την παραγωγή προϊόντος, για μας τουλάχιστον τους ανθρώπους της βιομηχανίας, δεν είναι καινοτομία. Είναι μια καινοτομία η οποία φτάνει σε μια ωριμότητα και τελικώς έρχεται και ή μεταφέρεται στην Αμερική για να βάλει την έδρα της σε ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον, ή την αγοράζουν οι Αμερικανοί, ή πουλιέται στην Κίνα και τελικώς μένει η καινοτομία φέρνει τα αποτελέσματα που βλέπουμε και νομίζω ότι όλοι σας τα έχετε παρατηρήσει τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, να χάνουμε έδαφος καινοτομίας, να χάνουμε παραγωγή νέων προϊόντων. Η έκθεση του Ντράγκη, την οποία είμαι σίγουρος ότι διαβάσατε τελευταία, τα λέει πάρα πολύ καθαρά. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι αυτό ήταν το όραμα και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δόση εθελοντισμού σε αυτό το πράγμα. Είμαστε εθελοντές όλες αυτές οι 25-30 βιομηχανίες και η διοίκησή της και εγώ προσωπικά. Και περιμένουμε είδαμε ότι ήταν η κατάλληλη εποχή να γίνει πραγματικότητα η προσέλκυση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την ερευνητική κοινότητα. Και έναν απρόστατο λόγο, ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία πήρε την πρωτοβουλία, δύο φορές τη λέξη, να βάλει το χέρι στην τσέπη, να βρει χρήματα, να περάσει την ιδέα και να φτάσει το project μέχρι αυτή τη στιγμή που είναι σήμερα. Και είμαι περήφανος να σας πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που το έργο, θα σας δείξω λίγο σε λίγο, βρίσκεται στην φάση υλοποίησης του, δεν ξοδεύτηκε ούτε ένα ευρώ από το δημόσιο. Όλα τα χρήματα ήταν χρήματα εθελοντών που πιστέψαν σε αυτή την ιδέα. Ήταν μια ιδέα που πέρασε πάρα πολλές δυσκολίες. Κανείς δεν την πίστευε, θα είμαι ειλικρινής. Ήταν μια αιμονή ανθρώπων σαν, όπως είπα, τον Γιώργο μου, δική μου και πολλών άλλων, οι οποίοι είπαν ότι κάποτε θα το κάνουμε. Κάποτε και η πολιτεία θα πιστεί
και η ακαδημαϊκή κοινότητα θα πιστεί και η ερευνητική κοινότητα θα πιστεί ότι μόνο με τη συνεργασία μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα. Επιτέλους, νομίζω ότι τα ελληνικά προϊόντα, τα εξαγώγημα ελληνικά προϊόντα ήταν αυτά που δώσανε την ιδέα και στην ακαδημαϊκή και στην ερευνητική κοινότητα, ότι πράγματι υπάρχουν προϊόντα που μπορούν να κάνουν κτίρια στη Νέα Υόρκη ή ασανσέρ στην Κίνα, για να πω με δύο παραδείγματα, τα οποία μπορούν να κινητοποιήσουν την ερευνητική και την ακαδημαϊκή κοινότητα στο να συμπράξουν μαζί τους και να χρηματοδοτηθούν, αν θέλετε, από την ιδιωτική πρωτοβουλία για νέα προϊόντα, τα οποία είναι διεθνώς εμπορεύσιμα. Θέλω λοιπόν να σας δείξω λίγο το όραμα πώς γίνεται πραγματικότητα. Αυτό ήταν ο χώρος. Ξέρετε αρκετοί για το ThesinTech. Διάλεξα 4-5 slides για την οικονομία του χρόνου και να φτάσω λίγο στο τέλος της δημιουργικότητας της όλης ιδέας. Αυτό ήταν λοιπόν για 40-50 χρόνια ο χώρος της Φωνής της Αμερικής σε έναν βάλτο, τον οποίο ήταν ό,τι πιο άχρηστο μπορείτε να βρείτε στην πόλη και ό,τι πιο μολυσμένο μπορείτε να βρείτε στην πόλη, και το οποίο μας δόθηκε από την πολιτεία δωρεάν σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία όπως είναι το ThesinTech, για να την αναπτύξει και να μαζέψει εκεί πέρα μέσα κάτω από την ίδια στέγη ερευνητές και ακαδημαϊκούς και επιχειρήσεις για να συμπράξουν για τα θέματα καινοτομίας. Να πως ξεκίνησε το έργο τον Ιούλιο, κανείς δεν το πίστευε, επαναλαμβάνω, ότι θα ξεκινήσει, και όμως ξεκίνησε. Υπάρχουν τα χρήματα και υπάρχουν οι επενδυτές, υπάρχουν οι ερευνητές. Υπάρχει ένα εξαιρετικό κλίμα πλέον μεταξύ των τριών πόλων ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Να πως μοιάζει σήμερα από ένα drone που πήραμε τον Σεπτέμβριο του 2004. Ήδη έχουν ξοδευτεί περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ σε δύο εργολαβίες, από τις οποίες, επαναλαμβάνω, δεν πήραμε ακόμη ούτε, μάλλον σήμερα πήραμε τα πρώτα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία βέβαια θα δώσουν την ευκαιρία στο έργο να προχωρήσει. Αυτή ήταν οι πρώτες επιχειρήσεις επώνυμα, οι οποίες σήκωσαν το χέρι και είπαν θέλουμε να συνεργαστούμε με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα και μάλιστα να συνεργαστούμε σε συγκεκριμένους τομείς, ερευνητικούς τομείς, μόνοι τους, παραλαμβάνω, χωρίς το ThesinTech, με τις δικές τους πρωτοβουλίες και με τις συνεργασίες που είχαν ή αναζήτησαν από τους καθηγητές και από τους ερευνητές, σχηματίσαν αυτές τις πρώτες 6 θεματικές ενότητες, όπου αυτές είναι καμιά εκατοστή επιχειρήσεις και εργαστήρια, θα στεγαστούν στο πρώτο κτίριο που θα κάνει το ThesinTech, περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Λίγο πριν από αυτό, νομίζω ότι δεν ακούει το μικρόφωνο. Ακούγεται? Θα κάπως αμάξει? Όχι, εντάξει. Λίγο πριν αυτό θέλω να μνημονεύσω κάτι το οποίο το αισθάνομαι όχι σαν υποχρέωση αλλά σαν αγάπη. Ήμουν πολύ τυχερός που στα τελευταία βήματα της υλοποίησης του έργου, που ήταν γύρω στο 18, μιλάμε για ένα project 20 ετίας, δεν τρέπομαι να το πω, 20 ετίας, αποτυχημένης 20 ετίας, το οποίο έγινε μόνο πραγματικότητα τα τελευταία 5 χρόνια. Ήμουν πολύ τυχερός να γνωρίσω τον νεότερο από μένα, Πέτρο Μακρίδη, ο οποίος μας άντεξε, ασχολήθηκε μαζί μας σχεδόν οικειοθελώς και αδαπάνος για μας, ώστε να μας ετοιμάσει για να μπούμε, να πάρουμε τα πρώτα σχέδια. Και εδώ δοξάζω την αρχιτεκτονική, διότι ήταν κάτι το οποίο πραγματικά μας βοήθησε στα πρώτα μας βήματα να παρουσιάσουμε το έργο. Η καρδιά της προσπάθειας, αυτή η συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα για μη κερδοσκοπικό, αλλά αυτά που έβαλε ο Μιλωνάς και εγώ στο project αυτό, έχουμε αλληλοϋποσχεθεί ότι δεν θα πάρουμε ούτε μία δραχμή πίσω, ούτε ένα ευρώ πίσω. Και αυτό ήταν που κινητοποίησε και τα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς φορείς να συμπράξουν μαζί με τις 25 περίπου επιχειρήσεις που βλέπετε στον πίνακα, που δεν είναι μόνο θεσσαλονικιώτικες, είναι και αθηναϊκές, είναι και η Εθνική Τράπεζα, είναι και ο Μυτιλινέος, είναι και η Ελβάλ Χαλκόρ, ο Μασούτης, ο τοπικός μας εδώ, και πολλές άλλες, μεταξύ των οποίων, όπως είπα, Αλουμίλη, Ζωμάτ, Ελλάς Γκολ Κλέμαν και άλλες επιχειρήσεις. Και η δικιά μου επιχείρηση. Γιατί κανείς πρέπει να κάνει κάτι που να βάζει και το χέρι στην τσέπη και ο ίδιος. Δεν φτάνει μόνο να λέει, πρέπει να κάνει κιόλας. Αυτή λοιπόν η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ήταν η κινητήριος δύναμη. Και αυτό το οποίο είναι η κεντρική ιδέα της σύλληψης. Συνεργασία όλοι μαζί για να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι και το δεύτερο κομμάτι της δημιουργικότητας πάλι, είναι το ότι εμπλέξαμε την ελληνική βιομηχανία.
Η ελληνική βιομηχανία σήκωσε το χέρι και είπε «industry-based innovation» στα ποντιακά. Έπρεπε λοιπόν να καταλάβουμε όλοι ότι έπρεπε να δούμε, να δώσουμε την έμφαση στο προϊόν και όχι μόνο στην καινοτομία, χωρίς να υποβαθμίζουμε φυσικά την καινοτομία. Κάπως έτσι, για να φτάσω πολύ γρήγορα, έχει αποφασιστεί ότι θα δουλεύουν μεταξύ τους. Στην μία πλευρά βλέπετε πανεπιστήμια, στην άλλη πλευρά βλέπετε εταιρείες, επώνυμες εταιρείες πάλι. Δεν είναι στην σφαίρα της φαντασίας. Είναι επώνυμες. Στην μία δύναμη. Πιο γρήγορα. Το κάνω πιο γρήγορα. Ωραία. Και τελειώνω στο τέλος, που είναι το τελευταίο slide που ήθελα να σας δείξω, που μιλάει για την δημιουργικότητα, που εκτός από τη σύλληψη και την εμπλοκή της βιομηχανίας, είχε σχέση για μας ο χώρος, η μεταφορά της γνώσης. Για μας ήταν είδαμε πώς είναι τα πανεπιστήμια και θέλαμε να δούμε στην αρχιτεκτονική πώς θα μεταφέρεται η γνώση. Η γνώση μεταφέρεται λοιπόν μέσα σε διαδρόμους, μεταφέρεται σε ανοιχτούς χώρους, μεταφέρεται από καφενεία, μεταφέρεται από το γήπεδο τένις, από το γήπεδο μπάσκετ, αν δεν το πιστεύουμε. Είναι λοιπόν είναι μια μεταφορά της γνώσης, την οποία πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Και οι Μακρύδης Associates συνέχισαν τη συνεργασία μαζί μας, το έλαβαν πολύ σοβαρά υπόψη και νομίζω ότι φτιάχνουμε τελικώς ένα πάρκο, ένα καινοτόμο πάρκο, το οποίο στηρίζεται στην μεταφορά της γνώσης και στην ποιότητα της ζωής μέσα στο πάρκο. Δεν φτάνει μόνο να εργάζονται οι άνθρωποι, πρέπει να εργάζονται ευχάριστα, πρέπει να μπορούν να έχουν δίπλα τους έναν τρόπο να ξεκουράζονται, να φέρουν το παιδί τους, ένα παιδικό σταθμό, ένα ιατρείο, ένα χώρο να πάρουν 5 πράγματα για το σπίτι τους όταν θα χρειαστεί και ειδικώς στη δικιά μας την περιοχή να χρησιμοποιήσουν και μια παροπλισμένη, θα έλεγα, περιοχή σαν την Περαία, η οποία θα μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να πηγαίνουν και να έρχονται με το ποδήλατο. Είχαμε λοιπόν μεγάλη δημιουργικότητα και συνεργασία με την αρχιτεκτονική και ευχαριστούμε τους αρχιτέκτονες που μας βοήθησαν. Αυτά. Και εμείς ευχαριστούμε εσάς. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα μια δημιουργική προσπάθεια του κυρίου Τζίκα για την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πέτρο Παπαϊωάννου και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί καλές είναι οι προσπάθειες όλων μας, της πολιτείας, του Δήμου, αλλά πρέπει να υπάρξει και πρέπει και η κοινωνία να είναι κινητοποιημένη. Και ο Πέτρος, θα τον έλεγα, είναι ένας συστημικός ακτιβιστής. Δηλαδή, χωρίς τέτοιες προσπάθειες, δεν νομίζω ότι μπορεί να βελτιώσουμε την πόλη μας. Ήθελα να το πω αυτό, Πέτρο. Έχω παρακολουθήσει την ενεργοποίησή σου πέρα από το κτίριο και στην κοινωνία της πόλης και σε ευχαριστούμε πολύ. Να πω κάτι, αγαπητέ μου φίλε Ζήκα. Πραγματικά λείπει στην Ελλάδα η ανιδιοτέλεια. Όταν οι άνθρωποι βλέπουν να κάνουν προσπάθειες κάποιοι άνθρωποι χωρίς να έχουν ίδιο συμφέρον, τότε τους ακολουθούν, να το ξέρετε. Και εγώ αυτό είδα από την κοινωνία την ελληνική, ότι πραγματικά πιστεύει τους ανθρώπους που δεν έχουν αυτό που κάνουν, δεν το κάνουν υπόγεια για να κερδίσουν αυτοί, ας πούμε. Έτσι. Πέτρο, σε ευχαριστούμε. Θέλω να απαντήσω στον Πέτρο του Παπαϊωάννου στην εισαγωγική του ομιλία που έκανε. Ανέφερες ποιος επηρεάζει πιο πολύ εμείς την πόλη ή η πόλη εμάς. Εγώ το έχω απαντημένο αυτό σε προσωπικό επίπεδο και θα κάνω μια αναφορά στον Τζουλιάνι που υπήρξε δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Βέβαια κάποια στιγμή παρέκλεινε και έγινε ένας φανατικός οπαδός του Τραμπ. Αλλά θεωρείται ίσως ο καλύτερος. Είχα διαβάσει κάποια κείμενα κάποια στιγμή από τον Τζουλιάνι. Ο Τζουλιάνι άλλαξε το Χάρλεμ, μείωσε ριζικά την εγκληματικότητα, παρεμβαίνοντας στις όψεις των κτηρίων και στις πλατείες. Και επηρέασε καθοριστικά την πιο δύσκολη, όσον αφορά την εγκληματικότητα, περιοχή της Νέας Υόρκης. Εγώ νομίζω σε προσωπικό επίπεδο, και κάνω μια αναφορά προσωπικά σε μένα, έχω επηρεάσει πολύ λιγότερο την πόλη μου από όσο με επηρέασε αυτή. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο που θέλω να πω. Επειδή θα σας παρουσιάσω λίγο τι έχουμε κάνει με τους συνεργάτες μου στην ανάπλαση, θα σας πω ότι είμαι Θεσσαλονικιός, άρα όταν η πολιτεία μου κάνει την τιμή να μου αναθέσει μια θέση στη διοίκηση της ΔΕΘ, Hell Expo, πρώτα προσέγγισα το θέμα της ΔΕΘ Hell Expo ως κάτοικος της πόλης και μετά ως πρόεδρος της ΔΕΘ Hell Expo. Το λέω αυτό
για να μην δείξετε, να μην δείξουμε όλοι, να μην δείχνουμε την παραδοσιακή καχυποψία που δείχνουμε οι Θεσσαλονικείς. Άρα λοιπόν, το 2011, όταν ανέλαβα το ρόλο μου στη διοίκηση της ΔΕΘ, ήξερα ότι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που είχε η πόλη λειτουργούσε, συγχωρέστε με τον όρο, σε μια παρακμιακή παραγκούπολη. Γιατί πρέπει να είμαστε περήφανοι για την έκθεση. Έχουμε ζήσει, όσοι γεννηθήκαμε εδώ, βιώσαμε την αγάπη, ανεβήκαμε στις ταράτσες να δούμε τα πυροτεχνήματα, πήγαμε στον γύρο του θανάτου. Τα κάναμε όλα αυτά στην παιδική μας ηλικία, αλλά ξέρουμε ως κάτοικοι της πόλης ότι αυτές οι υποδομές είναι ντροπή για την πόλη και είναι και ντροπή για την έκθεση, αν θέλει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διεθνή αγορά. Παρ' όλα αυτά, η έκθεση τα τελευταία 10 χρόνια έχει αναγεννηθεί. Ξαναέγινε μόδα στην πόλη και ξαναέγινε μία έκθεση επισκέψιμη από φίλους μας από την Αθήνα. Έπρεπε όμως να την αλλάξουμε. Άρα λοιπόν το 2012 κάναμε μία πρώτη μελέτη. Είχε γίνει και μία προσπάθεια από τον Δημήτρη Μπακατσέλο, αν θυμάστε, με την πρόταση του Καλατράβα, η οποία για διάφορους λόγους δεν κατάφερε να προχωρήσει. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 2012 και κάναμε μία μελέτη για να δούμε πού πρέπει να πάει το νέο εκθεσιακό κέντρο με το οποίο η έκθεση θα μπορούσε να γίνει ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά. Γιατί η πόλη είχε φαντασιωθεί κάποιες στιγμές, και όχι άδικα, να μετακινηθεί στη Σύνδο, γιατί διεκδικούσε, σας θυμίζω, την παγκόσμια έκθεση του 2008, την Expo. Τη χάσαμε όμως. Όταν χάνεις μια παγκόσμια έκθεση, δεν πρέπει να επιμείνεις να κάνεις ένα φαραωνικό εκθεσιακό κέντρο 150.000 τετραγωνικών, 150 στρεμάτων. Επομένως, έπρεπε να ξαναδούμε το θέμα πού θα πρέπει να πάμε το νέο εκθεσιακό. Με τη μελέτη που κάναμε το 2012, καταλήξαμε ότι η μόνη βιώσιμη λύση είναι να παραμείνει το νέο εκθεσιακό μας κέντρο στο κέντρο της πόλης, στα 165 στρέμματα που είναι σήμερα. Κοιτάξτε όμως, επειδή υπάρχουν και κάποιες φωνές, μειοψηφικές βέβαια, που συζητάνε ακόμη για Μητροπολιτικό Πάρκο και όλα αυτά που μπορεί να είναι οραματικά, αλλά δεν γίνονται. Από την αρχή δουλέψαμε με επιστημονικό τρόπο, μεθοδικό και παίρνοντας υπόψη τρεις παράγοντες. Έπρεπε να μείνει το εκθεσιακό στο κέντρο της πόλης. Τι έπρεπε να καλύπτει, ποιες ήταν οι προϋποθέσεις από τη μεριά ανθρώπων που ζήσανε και επαγγελματικά μεγαλώσαν σε αυτή την πόλη. Πρώτον, έπρεπε το νέο εκθεσιακό να κάνει πιο ανταγωνιστική την έκθεση, για να μπορέσει να παίξει ένα διεθνή ρόλο. Δεύτερον, έπρεπε να μην είναι ένας περίκλειστος χώρος, στον οποίο δεν μπορεί να μπουν οι κάτοικοι, όπως είναι σήμερα, περίπου. Μπαίνουν, αλλά δεν είναι διαθέσιμος όπως θα έπρεπε να είναι. Άρα, θα έπρεπε να δοθεί ένα μεγάλο μέρος στην πόλη. Και το τρίτο, θα έπρεπε να βοηθάει την οικονομία, όπως τη βοηθάει σήμερα, όπως τη βοηθάει από το 1926, που έγινε η πρώτη διεθνής έκθεση στη Θεσσαλονίκη, γιατί οι εκθέσεις έχουν τον μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή για τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Έπρεπε δηλαδή να είναι μία λύση win-win-win, όπως λέμε συνήθως σε άπτεστα ποντιακά, όπως είπε ο Νίκος. Λοιπόν, επομένως, στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που οργανώσαμε, δώσαμε αυτές τις τρεις συνθήκες. Ανταγωνιστική έκθεση, πράσινη πόλη για τους κατοίκους και δυναμική οικονομία, πολλαπλασιασμένη από τη λειτουργία εκθέσεων. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε το 2012. Κάναμε όλη τη δουλειά, master plan, έρευνες, μελέτες. Κάναμε έναν πρότυπο διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, στον οποίο είχαμε 116 προτάσεις από τα καλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία του κόσμου. Φανταστείτε ότι συμμετείχαν τα δύο καλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία του Τόκιο. Προκριθήκανε 15 και το βραβείο το πήρε μια κοινοπραξία με Γερμανούς, Άγγλους και Έλληνες αρχιτέκτονες. Το 22 είχαμε στα χέρια μας την προμελέτη από την πρόταση που κέρδισε τον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. Και σήμερα, φέτος, ήδη προχωράμε, πρέπει να σας πω, πριν σας δείξω, δεν θα σας δείξω πολλά slides, λίγα, για να είστε αισιόδοξοι ότι αυτή η πόλη μπορεί να αλλάξει,
όπως θέλει ο Πέτρος και όπως θέλουμε όλοι μας. Το 22 λοιπόν είχαμε στα χέρια μας την προμελέτη και αυτή η πρόταση που κέρδισε το πρώτο βραβείο είναι υλοποιήσιμη. Πέρασε λοιπόν από τη Διευπουργική Επιτροπή πριν από 2 μήνες σαν ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Εγκρίθηκαν τα 120 εκατομμύρια που είναι η συμμετοχή του Δημοσίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 300 εκατομμύρια. 120 η πρότασή μας είναι να βάλει το Δημόσιο, άλλα περίπου τόσα ο ιδιώτης που θα πάρει το ιδιωτικό κομμάτι αυτού του κόμπλεξ και 50 εκατομμύρια θα δανειστεί η έκθεση. Άρα λοιπόν και επίσης το τρίτο κομμάτι συμφωνήσαμε με το Δήμο το συνολικό έργο να έχει, να δώσει στην πόλη 100 στρέμματα πράσινο στο κέντρο της πόλης, σχεδιασμένα από ένα από τα καλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία της Ευρώπης, να κάνει ένα εκθεσιακό γύρω από το Palais des Sports, θα τα δείτε αυτά όλα, στην παρουσία που έχουμε από τον μελετητή, και επίσης μειώσαμε το κτηριακό αποτύπωμα κατά 8 στρέμματα. Και η εικόνα και αυτό το έργο που ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει μέσα στο 26. Τώρα ετοιμάζουμε με το ΤΑΙΠΕΔ, που είναι ο τεχνικός μας σύμβουλος, τα τεύχη δημοπράτησης. Πιστεύουμε ότι μέσα στο 26 θα μπει ο κατασκευαστής και θα είναι έτοιμο, αν όλα πάνε καλά, το 2031. 5 χρόνια, γιατί 5 χρόνια, γιατί πρέπει παράλληλα να λειτουργεί η έκθεση. Ως ένας άνθρωπος που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, ξέρω ότι δεν πρέπει να λείψουμε ούτε μια μέρα από την αγορά, άρα πρέπει να λειτουργούμε, πρέπει να κατεδαφίζονται κτίρια, θα διατηρηθούν μόνο το Palais des Sports, ο πύργος του ΟΤΕ, ένα δείγμα αρχιτεκτονικής του 60, το παλιό κτίριο της Έσο Πάπας με το συντριβάνι στο ισόγειο και η καμάρα της Χάνθ. Να κατεδαφίζονται λοιπόν και να κτίζονται νέα κτίρια. Είναι ένα πολύπλοκο έργο, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και θα είναι έτοιμο το 2031. Κοιτάξτε λίγο, αυτή είναι η εικόνα, η σημερινή. 37 κτίρια στο κέντρο της πόλης, μηδενικό πράσινο και περίκλειστο. Αυτή είναι μια αποτύπωση της σημερινής κατάστασης. Στο μέσο βλέπουμε την προμελέτη όπως ήταν από την πρόταση που κέρδισε τον διαγωνισμό και το τρίτο μέρος, το τρίτο σχέδιο, είναι η τελική πρόταση όπως καταλήξαμε στη συμφωνία μας με το Δήμο. Το ίδιο περίπου είναι και εδώ. Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη εικόνα του πώς θα είναι το πάρκο με βάση την πρώτη προμελέτη. Βλέπετε την είσοδο αριστερά στο εκθεσιακό κέντρο στο βάθος, το Palais des Sports, και την αλέα και τη διαδρομή μέχρι τον πύργο του ΟΤΕ. Αυτό είναι το τελικό σχέδιο όπως θα είναι μετά τη συμφωνία μας με το Δήμο. Βλέπετε τα στοιχεία νερού όπως ήταν στην αρχή. Βλέπετε το νερό όπως θα είναι μετά τη συμφωνία με το Δήμο. Και αυτό θα είναι το νέο εκθεσιακό κέντρο. Θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής. Επειδή έχουμε κάνει πολλή δουλειά με τους αρχιτέκτονες, πολλή δουλειά με τους μηχανικούς και με την τεχνική ομάδα της εταιρείας μας. Κατά την εκτίμηση των αρχιτεκτώνων που συμμετείχανε, 116 γραφεία από όλο τον κόσμο και πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο καθηγητής του Χάρβαρντ, ο Μπουσκέτς, ο άνθρωπος που άλλαξε τη Βαρκελόνη για να υποδεχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 92. Κατά τη γνώμη τους, λοιπόν, θεωρήθηκε το πιο ενδιαφέρον project αστικής ανάπλασης σε κέντρο πόλης της Ευρώπης. Γιατί καμία πόλη στο κέντρο της δεν έχει 165 στρέμματα να τα αναπλάσει και να επηρεάζουν ριζικά το κέντρο της. Αυτό, λοιπόν, θα είναι το πιο βιοκλιματικό εκθεσιακό κέντρο της Ευρώπης με 100 στρέμματα στο κέντρο της πόλης πράσινο. Και αν προσθέσουμε και την Αγία Φωτεινή πάνω δεξιά, που είναι το οικόπεδο πάνω από το Palais des Sports, 110 στρέμματα, πάνω από το 62% της συνολικής έκτασης, πράσινο. Άρα λοιπόν, μια λύση win-win-win για την έκθεση, τους κατοίκους της πόλης και την οικονομία της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Τζίκα. Και κύριε Τζίκα, παρακαλούμε αν μπορείτε ό,τι έργο είναι να γίνει πιο σύντομα. Να ζούμε τότε. Σιγά-σιγά. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι, πιστεύετε ότι το θέλω και εγώ να ζω. Να το χειροκροτήσουμε κιόλας αν είναι. Λοιπόν, νομίζω κύριε Μιλωνά ότι ήρθε η ώρα να μας μιλήσετε κι εσείς. Για μια ωραία ιδέα για την οποία κι εσείς αφιερώσετε πολύ χρόνο και χρήμα.
Λοιπόν, το R Excellence 2 ήταν κάτι το οποίο δεν το σκέφτηκα εγώ, το σκέφτηκαν τα παιδιά μας, τα οποία μπήκαν πριν 10 χρόνια στην εταιρεία, στις πιο δύσκολες μέρες της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Και παρόλα αυτά σκεφτόμασταν, ή μάλλον είπαμε, εμείς αγαπάμε Θεσσαλονίκη. Και πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς. Κάτι να κάνουμε, όχι γιατί έχουμε κάποιο συμφέρον. Εμείς δεν είμαστε ούτε developers, ούτε κατασκευαστική εταιρεία, ούτε έχουμε καμιά ιδιοκτησία στην περιοχή εκεί. Αλλά πιστεύαμε ότι, επειδή δεν μπορείς να τα λύσεις όλα τα προβλήματα, είναι πάρα πολλά, δεν μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις παντού, διότι θα πρέπει να τρελαθείς από το τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία είναι εφικτά, μπορούν να έχουν ένα λογικό χρονικό ορίζοντα και να έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Έτσι κάνουμε την εταιρεία μας. Δεν μπορούμε να σώσουμε την Ελλάδα, αλλά μπορούμε τους δικούς μας ανθρώπους να τους κάνουμε να περνάνε καλά και τους συνεργάτες μας να τους βοηθάμε και να τους υποστηρίζουμε όσο καλύτερα γίνεται. Έτσι σκεφτήκαμε λοιπόν ότι στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που όλοι έχουμε την αίσθηση ότι μιζεριάζει, ότι έχει μείνει πίσω, ότι δεν αναπτύσσεται, ειδικά σε εμάς αυτό είναι πιο έντονο, γιατί αν σκεφτείτε ότι μόνο η Αλουμίλη έχει 32 εταιρείες στο εξωτερικό, κάνουμε έργα σε όλο τον κόσμο, έχουμε δει αναπλάσεις τρομακτικές να συμβαίνουν μέσα σε πόλεις και δεν μιλάω για πόλεις, ας πούμε, ανοργάνωτες ή υποβαθμισμένες. Μιλάμε, ας πούμε, για τη Νέα Υόρκη. Το έχω ξαναπεί κιόλας. Συμμετείχαμε με 3 ουρανοξύσεις στο Hudson River, που ήταν σκουπιδιάρικο και αν πάτε τώρα, ντρέπεστε να πάρετε. Είχε ένα κέντρο εκθεσιακό στυλ ΔΕΘ, στο οποίο δεν πήγαινε κανένας, γιατί εκεί είχε όλο σκυλιά, γύφτους, γύφτους δεν είχε και, αλλά είχε τους δικούς τους, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και έγινε κάτι τρομακτικό, γιατί πήραν απόφαση οι αρχές εκεί και είπαν, παιδιά, θα κάνετε έτσι, θα σας δώσουμε αυτά τα κίνητρα, αυτό είναι το καθεστώς που γίνεται εδώ, παραπάνω θα κάνετε και έναν δρόμο παραπάνω που θα τον κάνετε πάρκο, δηλαδή παρεμβάσεις σοβαρές που είχαν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Με όλα αυτά είπαμε, τι να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, ας περιορίσουμε ένα κομμάτι το οποίο να το αλλάξουμε τα φώτα. Τι να γίνει, να γίνει ένα πρότυπο σύστημα ανάπτυξης, να γίνει ένα καινούριο επιχειρηματικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει πολύ ωραίο κέντρο για να περνάμε καλά, αλλά δεν έχει επιχειρηματικό κέντρο. Οπότε σκεφτήκαμε το καλύτερο που είναι να γίνει αυτό είναι η δυτική πλευρά που είναι τόσο υποβαθμισμένη. Πήγαμε στο Δήμο, το συζητήσαμε, μας καθορίσαμε την περιοχή και είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε μία προσέγγιση σε ένα κομμάτι συγκεκριμένο, το οποίο, όπως είπα, προσδιορίστηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης, όχι από εμάς, και να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αναπτυχθεί σαν ένα βιώσιμο, με αειφορία κέντρο και πώς το βλέπουν αυτό αυτοί που μπορούν να το σχεδιάσουν. Όχι εμείς, δεν είναι η δικιά μας δουλειά. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να αναβαθμίσουμε αυτή την περιοχή, πήγαμε στην ΟΗΑ, η οποία μας είπε στην αρχή ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, διότι δεν ασχολούμαστε με ιδιωτικά έργα. Στην έκθεση ήταν δημόσιο έργο, μπορούσαν να το κάνουν. Σε εμάς δεν γινόταν. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο πίστηκαν και έτσι αποφάσισαν να οργανώσουν την όλη υπόθεση της αξιολόγησης προτάσεων σχεδιασμού και ανάπλασης αυτής της περιοχής. Μια περιοχή με 120.000 τετραγωνικά, όπου μπορούσαν να μπορούν να οικοδομηθούν, να δομηθούν 400.000 μέτρα. Είχαμε 1.464 αιτήσεις από όλο τον κόσμο. Την περίοδο του κορονοϊού, τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης ζήσανε και με παίρναν τηλέφωνο φίλοι, γιατί είχαν αρχιτέκτονες από τα πιο περίεργα μέρη του κόσμου.
Είχαμε από την Κίνα, είχαμε από τη Χιλή. Καλά, δεν μιλάω για τους Ευρωπαίους, Νέα Υόρκη κτλ. Και υποβληθήκαν 173 μελέτες για το πώς μπορεί αυτή η περιοχή να αναπλαστεί. Και φυσικά, τον έλεγχο όλων αυτών των μελετών τον έκανε η ΟΗΕ, δεν τον κάναμε εμείς. Δεν είμαστε ειδικοί, δεν ξέρουμε. Αυτοί είχαν κάνει την επιτροπή τους και ελέγχαν όλες τις, τις μελέτες που γίνανε. Ξεχωρίσαν 10. Και οι 10 είχαν πρόταση ότι αν θέλετε να ανοίξει ο χώρος, να τον κάνετε βιώσιμο, να γίνει επιχειρηματικό κέντρο, αλλά και οικιστικό, πρέπει να κάνετε ψηλό κτίριο. Να βιάσετε χώρο. Ολολών οι προτάσεις ήταν αυτές. Το πρώτο βραβείο το πήρε ένα ιταλικό γραφείο, το οποίο ήταν στην Κίνα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλες οι προτάσεις είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον, με πάρα πολλές μελέτες. Μέσα στα site της Αλουμίλ το έχουμε. Από αυτά, όλα τα κτίρια είχαν μια φιλοσοφία πίσω από το πώς θα αναπτυχθούν, με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Πάντα το θέμα της, του αηφόρου σχεδιασμού ήταν εκεί, το πώς θα διαχειριστούν τα απόβλητα, τα νερά, πώς θα βλέπουν τη θάλασσα, γιατί όλο αυτό είναι πίσω από το λιμάνι. Πώς σηκωνόταν όλο αυτό το πράγμα για να δει τη θάλασσα. Και, εν πάση περιπτώσει, εμείς, θέλοντας να πετύχουμε κάτι πολύ σημαντικό, κατορθώσαμε να προσελκύσουμε τη διεθνή αρχιτεκτονική κοινότητα. Αρχίσαμε να συζητάμε όχι μόνο με αυτούς, αλλά και με ιδιώτες, με θεσμούς, διότι αυτό το πράγμα, αυτοί κάνανε την πρότασή τους. Τώρα τι γίνεται, ποιος την κάνει, πώς μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Μπήκαμε σε μια συζήτηση με την κυβέρνηση, λέγοντάς ότι κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα case study. Εάν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καθεστώς, ένα ειδικό πολυοδομικό σχέδιο, με ειδικές συνθήκες, για αυτό το μικρό χώρο θα μπορούσαμε αυτό το νομικό καθεστώς να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε παρεμβάσεις και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας. Άρα, αυτό είναι ένα case study. Και ο στόχος μας ήταν αυτός. Δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε τους εργολάβους ούτε τον οποιοδήποτε άλλο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτό το καθεστώς. Είχαμε την τύχη ο Πρωθυπουργός να το υποστηρίξει πολύ και να μας πει, το καταλαβαίνω, έχουμε και την εμπειρία από το ελληνικό, θα κάνουμε ένα ψηλό κτίριο. Μάζεψε όλους τους υπουργούς τους σχετικούς, περιφερειάρχες, δημάρχους εδώ και δημιουργήθηκε μία ομάδα η οποία να διαχειριστεί αυτό το έργο. Εμείς από πίσω, η δουλειά μας αυτή τη στιγμή, από το να ερεθίσουμε τα πράγματα για να εξελιχθούν, τώρα συνεχίζουμε και από πίσω σπρώχνουμε για να γίνουν, γιατί άμα τα αφήσουμε θα αργήσουν πάρα πολύ. Έχει προχωρήσει, όλοι είναι θετικοί, το νομικό καθεστώς δουλεύεται πάρα πολύ καλά από το Υπουργείο, έχουν πέσει ειδικοί νομικοί από πάνω για να δουν πώς θα γίνει, γιατί δεν μπορεί να είναι κάτι που θα ισχύσει παντού. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι επιτροπές, υπάρχουν οι άνθρωποι, ασχολούνται και πιστεύω ότι θα προλάβω, είμαι 65 χρονών, πιστεύω ότι θα προλάβω να δω ότι κάτι θα γίνει εκεί που θα αναβαθμιστεί όλη η περιοχή. Σίγουρα στο εντωμεταξύ θα γίνονται πράγματα όπως ήδη γίνονται εκεί, δηλαδή ήδη στην περιοχή γίνονται ωραία πράγματα και αλλάζει, αλλά η λογική αυτού ήταν πώς θα έρθει ο χώρος αυτός να αναπτυχθεί και να γίνει βιώσιμος, αηφόρος και όπως θα έπρεπε να είναι οι μοντέρνες πόλεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μιλωνά. Ένα ακόμα project που είναι στα χαρτιά. Και τώρα, μετά από τα 3 πρακτικά project, θα πάμε σε ένα πνευματικό project. Θα μας πείτε, κύριε Πολίτη, τι γίνεται με το κυκλοφοριακό, το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο με αποσπασματικές ενέργειες στη Θεσσαλονίκη και διαρκώς το έχουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα ζωντανό. Καταρχάς,
ακούγεται. Πολύ. Να φωνάξω λίγο παραπάνω. Αυτό καλό είναι. Παιδιά. Θα φωνάξω λίγο παραπάνω, ελπίζω να με ακούτε, δεν ξέρω. Μιλήστε εσείς, θα σας προλάβει. Θα μιλήσω και... Θα ναι, θα ανοίξετε συνέχεια. Έλεγα λοιπόν ότι αισθάνομαι... Ανοίξτε ρε παιδιά από πάνω εσείς τα... Τώρα πιστεύω ακούγομαι. Λοιπόν, έλεγα ότι αισθάνομαι ότι έχω έναν άχαρο ρόλο, καθώς σε μια εκδήλωση, κύριε Παπαϊωάννου, με τόσο πολύ δημιουργικότητα, με αυτή την πλημμυρίδα των έργων που είδαμε τις προηγούμενες ώρες, έρχομαι εγώ να σας μιλήσω για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αρνητικό, δύσκολο. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να το βάλω στη διάσταση έτσι όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι. Εκτιμώ ότι είμαι ο λιγότερο γνωστός, δεν είμαι αρχιτέκτονας, είμαι συγκοινωνιολόγος. Σήμερα θα σας μιλήσω με το καπέλο του Πανεπιστημιακού, όμως έχω μία μελετητική εμπειρία στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη, σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδος, στην Αθήνα, αλλά και στο εξωτερικό, σε θέματα που αφορούν την κυκλοφορία και τις μεταφορές. Είχα την τύχη πριν πάω στο Πανεπιστήμιο όμως, εκτός από την έξω πλευρά του τραπεζιού, όπως έλεγα, να κάτσω και στη μέσα πλευρά του τραπεζιού. Πριν πάω στο Πανεπιστήμιο, ήμουνα στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή μεταφορών, τον ΟΣΕΦ, ίσως τον γνωρίζετε. Είναι ουσιαστικά το μάτι του Υπουργείου Μεταφορών στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οπότε σε αυτή την παρουσίαση θα προσπαθήσω λίγο να τα συνθέσω όλα μαζί, καταγράφοντας ίσως και κάποιες εμπειρίες έτσι όπως τις έχω ζήσει σε όλα αυτά τα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια πόλη η οποία το πιο εμβληματικό της έργο λιδωρήθηκε σχεδόν από όλους. Και μάλιστα έχει γίνει και το πιο σύντομο ανέκδοτο στον τεχνικό κόσμο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Και εμένα προσωπικά αυτό το πράγμα με προσβάλλει. Έχω βάλει κάποια δημοσιεύματα παλιά. Εδώ βλέπετε το 2012, μας έλεγαν ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν ήταν έτοιμο το 2012, αλλά σίγουρα κατέχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι το μετρό, πριν από λίγα χρόνια το κατέκτησε, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια κατασκευής μετρό στον κόσμο. Και αν νομίζετε ότι αυτό έχει συμβεί μόνο για το μετρό, εμείς που παρακολουθούμε ως μηχανικοί του σχεδιασμού, του συγκοινωνιακού σχεδιασμού, τα πράγματα στην πόλη, βλέπουμε διάφορα πράγματα. Τα παρακολουθούμε και κάποια από αυτά τα μαζεύουμε. Το πρόβλημα λοιπόν της Θεσσαλονίκης, για μένα, το μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι τα έργα πολιτικοποιούνται και εργαλειοποιούνται. Και μέσα σε αυτό το μήλο της εργαλειοποίησης, πολλές φορές υπάρχουν και πυροτεχνήματα. Πάρτε ένα πυροτέχνημα. Βήματα για το τελεφερίκ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα πυροτέχνημα. Για όσους γνωρίζαμε την πόλη, ξέραμε ότι τα έργα, τα μεγάλα έργα, δημόσια έργα υποδομής ή δημοτικά έργα υποδομής, δεν γίνονται έτσι. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη τεχνική ορίμανση. Για δείτε μετά από 2 χρόνια. Βραχυκύκλωσε. Βραχυκύκλωσε το τελεφερίκ. Και αν πιστεύετε ότι, εντάξει, μιλήσαμε προηγουμένως για το μετρό, ένα δημόσιο έργο, αυτό ήταν ένα δημοτικό έργο, θα σας δείξω και ένα ακόμα δημοσίευμα και το τι ακριβώς θα συμβεί στην πόλη με αυτό, 26 λέει, το αφήνω για τη δικιά σας κρίση. Βέβαια, το θέμα είναι ότι εμείς ζούμε τώρα όλη αυτή την εσωστρέφεια, πιστεύοντας ότι αυτό συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Βλέπετε ότι στην Αθήνα περίμεναν το 1984 ότι θα είχαν έτοιμη τη γραμμή του μετρό, κάτι βεβαίως που έγινε το 2004. Άρα λοιπόν από αυτήν έτσι τη σύντομη εισαγωγή καταλαβαίνετε ότι κάτι άλλο κάνουμε λάθος. Έχουμε επικεντρωθεί στο μετρό Θεσσαλονίκης γιατί αυτό είναι το έργο το οποίο έχει δυσφημιστεί αρνητική διαφήμιση τα τελευταία χρόνια στον τεχνικό κόσμο, αλλά δεν είναι μόνο το μετρό. Δεν είναι μόνο τα δημόσια έργα και δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη. Από την άλλη έχουμε τις πόλεις, έχουμε τις περιφέρειες οι οποίες δεσμεύονται.
Θα κάνω μια πολύ σύντομη στροφή και θα συνδέσω λίγο τα συγκοινωνιακά με το περιβάλλον. Για ποιο λόγο? Γιατί πιστεύω ότι τελικά το να πεις ότι θα κάνουμε ένα καλό σύστημα μεταφορών το οποίο θα βελτιώσει το χρόνο διαδρομής κατά 5 λεπτά, κατά 10 λεπτά, δεν δουλεύει. Και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα καταφέρουμε τελικά να βελτιώσουμε το μεταφορικό προφίλ των πόλεων, βάζοντας τις μεταφορές εκεί που κανονικά θα πρέπει από την αρχή να τις βάλουμε, ως έναν από τους μεγαλύτερους contributor, λέω και εγώ τα ποντιακά γιατί δεν μου βγαίνει εύκολα αυτή η λέξη στα ελληνικά, των εκπομπών των αέριων ρήπων. Οι ελληνικές πόλεις, λοιπόν, οι περιφέρειες δεσμεύονται. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς, ενώ τελειώνουμε σιγά-σιγά και το 2024, πάμε στο 2025, θα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε κατά 55% μέχρι το 2030 τις εκπομπές των αέριων ρήπων. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εχθρών έχει... Εθνών... Δεν παίρνει ο κύριος Παπαϊωάν. Έχει κάνει μία σειρά από δείκτες για να παρακολουθεί πόσο κοντά πηγαίνουμε σε αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Ξέρετε που είναι η Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσο καλά το βλέπετε. Είναι 38η και ουραγός της Ευρώπης. Σε αυτούς τους δείκτες, που είναι 17 στο σύνολο, υπάρχει ο δείκτης 11 που μας ενδιαφέρει στη συζήτησή μας, που είναι ο δείκτης για τα αστικά κέντρα. Ξέρετε που είναι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα? 10η από τις 13 θέσεις. Το μόνο παρήγορο είναι ότι αναγνωρίζετε ότι κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να βελτιώσουμε αυτούς τους δείκτες. Θα περάσω γρήγορα αυτές τις διαφάνειες. Η Θεσσαλονίκη είναι η νύμφη του θερμαϊκού, αλλά είναι ατμοσφαιρικά πάρα πολύ επιβαρημένη. Είναι στο top 10% των πόλεων, όπως βλέπετε. Και αυτό εν μέρη συμβαίνει, θα το χρησιμοποιήσω λίγο στη συνέχεια αυτό, γιατί ένας από τους λόγους είναι γιατί έχουμε έναν γερασμένο στόλο οχημάτων. Είτε μιλάμε για αυτοκίνητα, είτε μιλάμε για λεωφορεία. Και μάλιστα βλέπετε ότι ακόμα και από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, οι ηλικίες αυτές είναι μεγαλύτερες για την Ελλάδα. Και η νέα μόδα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και εκεί δεν τα πάμε καλά. Και εκεί, όπως βλέπετε, είτε μιλάμε για ηλεκτρικά είτε μιλάμε για υβριδικά, ο βαθμός διήθησης είναι πάρα μα πάρα πολύ χαμηλός. Είμαστε πάλι στους ουραγούς της Ευρώπης. Στα κυκλοφοριακά, το ξέραμε, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, οι δύο πόλεις που παρακολουθούνται από αυτόν τον διεθνή οργανισμό που ονομάζεται TomTom, είναι 70η η Θεσσαλονίκη και 25η η Αθήνα. Είμαστε και εδώ στο top 20 των χειρότερων πόλεων. Από την άλλη, για να μιλήσω λίγο και για το ερώτημα που έθεσε ο κ. Παπαϊωάννου για τους πολίτες. Οι πολίτες συστηματικά σε όλες τις ποιοτικές έρευνες των πόλεων αναφέρουν στα top 3 προβλήματα των πόλεων το κυκλοφοριακό. Εδώ βλέπετε κάποιες, έτσι έχω βάλει αυτή την υπογράμμιση για να σας βοηθάω να παρακολουθείτε τις διαφάνειες. Το κυκλοφοριακό και ό,τι συνεπάγεται, η στάθμευση, ο φωτισμός, το κακό δόστρωμα, τα λεωφορεία, πάντα το κυκλοφοριακό βρίσκεται μέσα στους προβληματισμούς. Και έρχεται τώρα ο κύριος Παπαϊωάννου και μας λέει για το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης ποιες είναι οι αιτίες και αν υπάρχει ένα πλάνο. Υπάρχουν πάρα πολλά πλάνα, κύριε Παπαϊωάννου. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά πλάνα. Η Θεσσαλονίκη έκανε το πρώτο σοβαρό της σχέδιο το 2000. Υπάρχει ένας δείκτης που έχει παρακολουθήσει ποια έργα από το 2000 που είχαν προταθεί έχουν υλοποιηθεί. Δεν το έχω πρόχειρο, αλλά είναι κάτω από το 20% των έργων. Και καθώς προσπαθούσα, έφτιαχνα λίγο αυτή τη διαφάνεια και λέω, ωραία, τώρα πώς θα πάω στην επόμενη. Θα σας κάνω λίγο μία μαχαιριά στην καρδιά. Επέλεξα μία πόλη της Κεντρικής Ευρώπης, είστε περισσότεροι αρχιτέκτονες, ξέρετε ότι ειδικά στις πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης έχουν αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αναδιανέμουν τον αστικό χώρο. Βλέπετε πώς ήταν πριν από 40 χρόνια μία κεντρική περιοχή της Ευρώπης, στην Ολλανδία νομίζω είναι, και βλέπετε πώς είναι σήμερα. Δείτε τι κάνουμε στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Αυτό που θα σας δείξω είναι πλάνο που το τράβηξα σήμερα με drone. Έξω από το Πολυτεχνείο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στον φορέα που θα είναι ο καλύτερα, θα έχει τα περισσότερα κέρδη από τη λειτουργία του μετρό, γιατί θα έχει δύο σταθμούς, ένα στο Συντριβάνι και ένα στην 3η Σεπτεμβρίου. Ξέρετε τι κατασκευάζουμε εδώ, μπροστά ακριβώς στη βιτρίνα του Απιθήτα? Θέση στάθμευσης για αυτοκίνητα.
Συγγνώμη, περιμέναμε 20 χρόνια για να κατασκευαστεί το μετρό σε αυτήν εδώ τη θέση, όπου είναι, όσοι ξέρετε και έχετε δει τη Θεσσαλονίκη, ξέρετε ότι είναι το πιο στενό της σημείο. Και εμείς πάμε να επαναφέρουμε αυτοκίνητα 200-300, τα οποία είναι και η βιτρίνα του ΑΠΘ. Άρα, κύριε Παπαϊωάννου, καλά είναι τα σχέδια, αλλά χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός. Θα περάσω, ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό της τοποθέτησής μου, αλλά ξέρω ότι υπάρχει πίεση χρόνου. Θα αναφέρω κάποιες αιτίες, θα τις βάλω όλες για να κερδίσω λίγο χρόνο. Ναι, είναι δύο ακόμα διαφάνειες. Καταρχάς, λείπει μια εθνική πολιτική μεταφορών. Τι πόλεις θέλουμε να κατασκευάσουμε? Θέλουμε να φτιάξουμε μέσα σταθερή τροχιά στις μεγάλες πόλεις? Πρέπει να βρούμε κονδύλια. Θέλουμε να βελτιώσουμε τους περιφερειακούς δρόμους, να φτιάξουμε δηλαδή βαριές υποδομές οδικές? Πρέπει πλέον να βρούμε κονδύλια, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το The Party is over. Πλέον δεν υπάρχουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτιάξουμε δρόμους. Μόνο σιδηρόδρομους. Έλλειψη ορεματικής διάστασης για το σχεδιασμό. Γενικά, ενώ οι Αγγλοσάξονες το κάνουν πολύ καλά αυτό, δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε για το μέλλον. Είτε είναι μέσο πρόθεσμο, είτε μάκρο πρόθεσμο. Εσωστρέφεια και δυναμία αντίληψης του μάκρο περιβάλλοντος. Εδώ το έβαλα αυτό, γιατί εδώ κολλάει το flyover. Ξέρετε, το flyover δεν είναι ένα έργο κυρίως για τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα έργο που εξυπηρετεί τη Θεσσαλονίκη, όμως έχει κυρίως και εξυπηρετεί μετακινήσεις μεγάλου μήκους και κυρίως τη Χαλκιδική. Άρα λοιπόν, όποιος βλέπει το έργο του flyover σαν ένα έργο που αφορά τη Θεσσαλονίκη, βλέπει τη μισή αλήθεια. Οργανωτικό, θεσμικό και νομικό πλαίσιο, οι περισσότεροι υποθέτω τα γνωρίζετε, έχετε πάει σε δημόσιους φορούς, ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήματα. Θέλω να μείνω στη μικρή επιχειρησιακή δυνατότητα των φορέων παρακολούθησης. Ξέρετε, πολλές φορές μιλάμε για το επιτελικό κράτος και θα δώσουμε τις αρμοδιότητες και ξαφνικά, όταν έρχεται η ώρα να πας να καταθέσεις ένα χαρτί, βλέπεις έναν υπάλληλο, ο οποίος μπορεί να έλειπε και όλες τις προηγούμενες μέρες γιατί είχε μια νόμιμη άδεια, αλλά και αυτός ο υπάλληλος δεν είναι ο αρμόδιος. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε τα πράγματα να τα προχωρήσουμε, πρέπει να δούμε πρώτα τι γίνεται στις περιφέρειες, να δούμε πρώτα τι γίνεται στους Δήμους. Έχουν την ικανότητα, την επιχειρησιακή δυνατότητα να εξυπηρετήσουν όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε? Χρηματοδότηση ρίσκο, ίσως τα ξέρετε καλύτερα από εμένα. Έλλειψη μητροπολιτικής διακυβέρνησης, θα αναφερθώ λίγο αργότερα στην επόμενη διαφάνεια. Και θα μείνω λίγο και στην κοινωνία των πολιτών. Έχω συμμετάσχει, όπως σας είπα, σε πάρα πολλές μελέτες στην Ελλάδα, στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που έφεραν τον κόσμο, τους απλούς πολίτες, στον λεγόμενο κοινό συμμετοχικό σχεδιασμό. Έλα εσύ να μας πεις τι θέλεις να γίνει πόλη, στα δημοτικά συμβούλια. Η εμπειρία μου ήταν κακή. Οι πολίτες, όταν έρχονται σε ένα τέτοιο τραπέζι, πρέπει και αυτοί να είναι όριμοι και να ξέρουν τι ακριβώς κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Λοιπόν, στις προκλήσεις, θα αναφερθώ στην Τρία, εδώ δεν θα πάω σε όλες, θα αναφερθώ στην Τρία. Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε κάνει με τον κύριο Παπαϊωάννου ένα αντίστοιχο event για το κυκλοφοριακό και εκεί είχα πει ότι η πόλη λειτουργεί σε μια συνθήκη παρανομίας. Όλοι μας. Αύριο, για να λειτουργήσει η πόλη, πρέπει όλοι να γίνουμε λίγο παράνομοι. Και είχα υπολογίσει τότε με αριθμητικά δεδομένα αρκετά αναλυτικά ότι η περίκαυστος περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει περίπου 5.000 θέσεις στάθμευσης. Με τον φόρτο των αυτοκινήτων που φτάνουν σε αυτή την περίκαυστη ζώνη, ξέρετε πόσες θέσεις στάθμευσης έπρεπε να είχαμε? 20.000. Δεν πρόκειται ποτέ να εξυπηρετήσουμε αυτή τη ζήτηση. 20.000 θέσεις στάθμευσης είναι περίπου 6 πάρκινγκ αυτού το πολυόροφου που υπάρχει απέναντι από τα δικαστήρια. Άρα λοιπόν πρέπει να αρχίζουμε σιγά σιγά και στη Θεσσαλονίκη να ενεχοποιούμε την χρήση του αυτοκινήτου στο κέντρο των πόλεων. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται συντεταγμένα. Είδατε το παράδειγμα που σας έδειξα στις φωτογραφίες προηγουμένως. Στη Θεσσαλονίκη, από τις μετρήσεις που έχουμε κάνει, υπάρχει και μία αγορά η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ξέρετε, έχουμε μετρήσει ότι το 41% των μετακινήσεων που γίνεται, δεν ξέρω αν ακούτε, που γίνονται με αυτοκίνητο, με γιοταχή, το μέσο μήκος είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, ότι ο Έλληνας πηγαίνει με το αυτοκίνητό του να πάρει τσιγάρα. Αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε. Πρέπει, όσο μπορούμε, να δώσουμε και υποδομές, αλλά και κουλτούρες μικροκινητικότητας στη Θεσσαλονίκη.
πρέπει να βάλουμε τις νέες τεχνολογίες. Αυτά είναι τα 11, οι 11 που τις υποθέτω τις διαβάσατε, δεν τις είπα όλες για λόγο χρόνου. Θα μείνω όμως στην τελευταία. Καθορισμός κοινού μητροπολιτικού πλάνου. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη είναι μια περίεργη πόλη, γιατί είναι και μικρή, αλλά είναι και μεγάλη. Δηλαδή, έχει τις παθογένειες μιας μικρής πόλης, αλλά έχει και τις παθογένειες μιας μεγάλης πόλης και θα το ζήσει ακόμα περισσότερο τώρα με τη λειτουργία του μετρό. Άρα, λοιπόν, πρέπει να βλέπουμε όχι τους 7-8 δήμους που υπάρχουν στη μητροπολική περιοχή, αλλά πλέον ένα βήμα παραπάνω. Είναι η τελευταία διαφάνεια, κύριε Παπαϊωάννου, θα μου την δώσετε κι αυτήν. Είναι το τελευταίο, είναι τρία bullets. Θέλω να αναφερθώ λίγο στα μεγάλα ιδιωτικά έργα ανάπτυξης. Τα οποία και αυτά, δυστυχώς, μέσα στο μήλο της εσωστρέφειας μπαίνουν. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να υπάρχει μια θέσπιση εθνικών κανόνων και προδιαγραφών αξιολόγηση επιπτώσεων. Για όσα από εμάς έχουμε δουλέψει στο εξωτερικό, ξέρουμε ότι αν ο κύριος Μιλωνάς θέλει να φτιάξει αυτό που μας έδειξε, θα φέρει μια κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία θα έρχεται στα εθνικά πρότυπα και στα εθνικά standards. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι κανένας δεν θα μπορέσει να αμφισβητήσει ότι ο κόσμος, οι 1.000, οι 2.000, οι 5.000 που θα έρθουν στο ογκολογικό ή θα έρθουν στο project του κυρίου Μιλωνά, θα είναι αυτοί. Και όχι κάτι άλλο όταν θα αρχίσει να λειτουργεί στην πραγματικότητα ένα έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στις οργανωμένες κοινωνίες το βλέπουμε. Είναι άλλα δύο μπουλέτ, τελειώνω. Ευέλικτο πλαίσιο αλλαγής και χωροταξικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Αυτό το ξέρετε σίγουρα καλύτερα από εμένα. Δεν πιστεύω ότι κάποιος σοβαρός επενδυτής θα έρθει να επενδύσει στη χώρα μας, ξέροντας ότι για να αλλάξει ένα πολεοδομικό ή ένα χωροταξικό σχέδιο θα πρέπει να περάσουν 20 χρόνια. Και άλλα 5 χρόνια να περάσουν από τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Και όταν συμβαίνουν όλα αυτά, και κλείνω, τι κάνουμε, τα έργα εργαλειοποιούνται. Ευχαριστώ πολύ και για εσάς και εσάς, κύριε Παπαϊωάννου. Τον κύριο Πολίτη τον άκουσα πρώτη φορά σε μια συγκέντρωση που είχαμε κάνει για το θέμα αυτό στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Και πράγματι από τότε σας έχω βάλει στο μυαλό μου ότι είστε ένας επιστήμον που μελετημένος πραγματικά και τέτοιους χρειαζόμαστε. Αυτό που ήθελα να πω πριν ξεκινήσω, γιατί μας έβαλε πολύ ωραία στο θέμα ο κύριος Πολίτης, θα συζητήσουμε τώρα και με τους αρχιτέκτονές μας, οι οποίοι σήμερα τους προσκαλέσαμε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για ποιο λόγο η Θεσσαλονίκη έχει αυτά τα προβλήματα και δεν υλοποιούνται τα έργα? Και τα έργα που ακούσαμε και πριν από τον κύριο Φθημιάδη, από τον κύριο Μιλωνά, από τον κύριο Τζίκα, αργούν σε σημείο που δεν τα ζήμουν. Λοιπόν, ένας παράγοντας είναι, κατά τη γνώμη μου, θέλω να το βάλω στο παιχνίδι για να το συζητήσουμε όλοι μαζί, είναι ο παράγοντας ότι η πολιτική, για να είναι, ας το πούμε έτσι, φίλοι με τους ψηφοφόρους τους, θέλουν να ακούνε πολλούς, να τους ακούνε όλους, να παίρνουν αποφάσεις όλοι, την άποψη όλων να ακούμε. Δεν κάθονται να κάνουν προδιαγραφές για το ποιοι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε για μια πόλη, ας πούμε. Δεν μπορεί να βάλεις, επειδή ο άλλος είναι πρόεδρος του συλλόγου, τάδε, να τον καλείς για να του πει την άποψή του. Πρέπει να καλείς τους ανθρώπους που ξέρουν, που ενδιαφέρονται, που πραγματικά έχουν επιχειρήματα, που τα γράφουν, που εκτίθενται για τα επιχειρήματά τους. Και όχι να καλείς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί άνθρωποι να είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, εξαιρετικοί στη ζωή τους, αλλά να μην έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για τα θέματα για τα οποία πρόκειται να αποφασιστούν. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω από τον κύριο Τσεγκαράτο, ο οποίος μάλιστα είναι και από την Αθήνα. Μάλλον ζει στην Αθήνα, δεν είναι από την Αθήνα, αλλά ο οποίος έζησε τη Θεσσαλονίκη με τα έργα αυτά και μάλιστα και με το Fix, μια πρόταση που έχει γίνει. Ήσασταν και εσείς πάλι μέσα. Εγώ θα είμαι πολύ προκλητικός, γιατί παίρνω θάρρος από το γεγονός ότι είμαι εραστής αυτής της πόλης. Μ' αρέσει τρομερά αυτή η πόλη. Είστε μόνος. Και την έχω ζήσει πάρα πολύ, γιατί η κόρη μου ήταν φοιτήτρια, γιατί έχω κάνει δύο έργα στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά είμαι εραστής της πόλης. Ακούστε να δείτε. Όταν έγινε, πριν γίνει ο διαγωνισμός του Ελληνικού, στον οποίο εμείς συμμετείχαμε, γιατί κάναμε το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο και το προεδρικό διάταγμα, θυμάστε ότι είχε έρθει ο Αθεμπίγιο. Ο Αθεμπίγιο ήταν ο πολεοδόμος, ο οποίος είχε κάνει τη Βαρκελόνη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πάρα πολύ γνωστός. Όχι τόσο γνωστός στην Ελλάδα, γιατί ενδεχομένως δεν αρέσουν και πολύ οι ιδέες του. Δεν είναι στο Star System το γνωστό, είναι ένα βήμα πιο κάτω, αλλά είναι πολεοδόμος πραγματικά αναγνωρισμένο σε κάθε ένα επίπεδο, είτε αυτό είναι πανεπιστημιακό, είτε αυτό πραγματική δουλειά. Ο Αθεμπίγιο λοιπόν ήρθε και στη Θεσσαλονίκη και λέει: καλά, ρε παιδιά, η Αθήνα, εντάξει. Το λέω ειλικρινά γιατί το έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Λέει: εντάξει, Αθήνα, θα γίνουν τώρα εδώ πέρα, θα γίνει το Ελληνικό.
Αλλά η Θεσσαλονίκη, δεν το είπε έτσι γιατί είναι Ισπανός, θα το μεταφράσω ελεύθερα, είναι μια πόλη γωνία. Δηλαδή, έχει πολύ περισσότερα φόντα από ό,τι έχει η Αθήνα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά σας θυμίζω επίσης ένα δεύτερο γεγονός, ότι η Αθήνα άρχισε να αναπνέει, γιατί είχε μια τεράστια υποβάθμιση. Και για να είμαστε σοβαροί, τα έργα ξεκίνησαν μόνο εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια πριν, είχε μια κολοτούμπα άνευ προηγουμένου. Και εδώ και 10 χρόνια, γιατί τώρα έχει μια ανωδική πορεία? Έχει μια ανωδική πορεία γιατί στο πρώτο ρυθμιστικό της Αθήνας που έγινε επί Τρίτης το 1985 θεσμοθετήθηκε το πρώτο όραμα, το οποίο δεν έχετε. Κάνετε έργα τα οποία είναι αποσπασματικά, μικρά, μεγάλα, γιατί εκεί υπάρχει ένα οικόπεδο, γιατί εκεί πάντα θέλαμε να κάνουμε στη Βίλα Τάδε αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχετε ένα όραμα για την πόλη. Μια πόλη η οποία έχει αρχαία, έχει ρωμαϊκά, έχει βυζαντινά, έχει σύγχρονα κτίρια, έχει Art Nouveau, έχει τώρα να μην πω τι άλλο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει μια ενοποίηση αυτών των κτίριων, δεν υπάρχει ένα όραμα, γιατί τι ήταν το πρώτο ρυθμιστικό? Ήτανε ο καθορισμός των παραδοσιακών γειτονιών. Παιδιά, στην Αθήνα έχουμε 5 γειτονιές, δεν υπήρχε πριν, 5 γειτονιές. Αυτές γειτονιές, ξέρετε, πάπαλα τα άρθρα 10 και το ένα και το άλλο, διατηρητέα κτίρια, πεζόδρομοι, έξω το αυτοκίνητο, έλεγχος χρήσεων γης. Αυτό ήταν το πρώτο ρυθμιστικό. Και από εκεί και πέρα μια σειρά από παρεμβάσεις. Λοιπόν, αυτό το όραμα για αυτή την πόλη δεν το έχετε. Σας θυμίζω δεύτερο πράγμα προκλητικό. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, αλλά μένα μου αρέσει να το λέω κάθε φορά που είμαι σε δημόσια συζήτηση. Ο Άγιος Πέτρος δεν έγινε στη Ρώμη γιατί βρήκαν ένα άδειο οικόπεδο μεγάλο. Ο Άγιος Πέτρος έγινε γιατί εκεί ο Μιχαήλ Άγγελος έκανε την αγκαλιά με βάση την οποία έγιναν οι άξονες της Ρώμης. Δηλαδή σχεδιάστηκε πριν το σχέδιο της πόλης και μετά ουσιαστικά ακολουθήθηκε. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πραγματικά λείπει. Δεν μπορείτε πάλι να έχετε συνέχεια αποσπασματικά μικρά εργάκια. Είναι καλή η μικρή κλίμακα. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε, αλλά δεν φτάνει. Και το τρίτο ζήτημα, και δεν είναι θέμα ψηλού ή χαμηλού κτηρίου, στην πραγματικότητα είναι θέμα σχεδιασμού ολοκληρωμένου με όραμα. Και το τρίτο πράγμα είναι ότι ξέρετε, το Παρίσι είναι πάρα πολύ ωραίο και όλοι έχετε ακούσει τον Οσμάν. Ο Οσμάν δεν ήταν αρχιτέκτονες. Οι αρχιτέκτονες, κακά τα ψέματα, το μόνο που μπορούν να προσφέρουμε είναι ποιότητα. Αλλά την απόφαση την παίρνουν οι πολιτικοί. Ήταν ο Μάρχης ο Οσμάν. Αυτός έκανε την πόλη, γιατί ήταν ο Μάρχης και πήρε αποφάσεις. Και πήρε γενναίες αποφάσεις σε βάρος διαφόρων οικονομικών συμφερόντων, αλλά πήρε αποφάσεις. Άρα μην περιμένετε να αλλάξει πολύ από τους αρχιτέκτονες. Περιμένετε να δώσει την ποιότητά τους οι αρχιτέκτονες. Από εκεί και πέρα θέλει όραμα και αποφάσεις. Σε πρώτη φάση. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τζαγκαράτη. Ωραία. Θα σας αφήσω, κύριε Μακρύδη, τελευταίο. Θέλω να ακούσω τον κύριο Περπατήδη, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Κύριε Περπατήδη, θα ήθελα να μας πείτε τη δικιά σας γνώμη για όλα αυτά τα ερωτήματα, τις δυσκολίες που έχουμε, μέσα από την εμπειρία την προσωπική σας. Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ που με έχετε καλέσει και επικροτώ και μου αρέσει πάρα πολύ να συμμετέχω σε αυτές τις συζητήσεις. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Τζαγκαράτο. Ακούσαμε τρία πολύ, πολύ, πολύ μεγάλα έργα που προγραμματίζονται για την πόλη. Ένα είναι στην ανατολική πλευρά, ένα είναι στο κέντρο της πόλης και ένα είναι στη δυτική πλευρά της πόλης. Αυτά τα τρία έργα είναι πρωτοβουλίες κάποιων επιχειρηματιών ή κάποιων φορέων, τα οποία όμως, λίγο το ανέφερε ο κύριος Πολίτης, δεν ανήκουν πουθενά σχεδιαστικά σε ένα ευρύτερο όραμα, σε ένα master planning της πόλης. Δηλαδή, η πόλη πρέπει να σχεδιαστεί, να γραφτεί και να θεσμοθετηθεί από τη στιγμή την τωρινή για 30 χρόνια μπροστά. Και να πει ότι αυτό, κύριε Ευθυμιάδη, θέλετε να κάνετε εκεί, όχι καλύτερα εκεί που το έχουμε προγραμματίσει, γιατί εκεί θα φτάσει το μετρό, θα φτάσουν οι δρόμοι, θα φτάσουν αυτό, έχουμε αποχέτευση, έχουμε όλα αυτά εδώ τα πράγματα. Γιατί το master planning βοηθάει να δοθεί ένα όραμα για την πόλη. Τι ακριβώς πόλη θέλουμε. Όχι μόνο τι πόλη θέλουμε να βλέπουμε, όπως είπε ο κύριος, τα διατηρητέα, τα αυτά, τους πεζούς, αλλά τι πόλη θέλουμε να κάνουμε, τι επενδύσεις θέλουμε να έχουμε, τι. Κάθε μεγάλη πόλη. Εμείς δουλέψαμε αρκετά χρόνια στην Αγγλία, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο.
έχουν το London Plan. Είναι κάτι που γράφτηκε το 2000 τόσο και ισχύει για 30 χρόνια. Γειτονιά, γειτονιά, δρόμος, δρόμος, περιοχή, περιοχή, επένδυση, επένδυση, όλα χωροθετούνται, όλα τοποθετούνται, όλα φτιάχνονται και όλα προετοιμάζονται για αυτό το σκοπό. Δηλαδή, βάσει ενός σχεδίου δηλαδή γίνονται, θέλω να πείτε. Που έχει γίνει παλαιότερα. Είναι όραμα, είναι όραμα, γιατί μπορεί να καθορίζει... Όραμα και σχέδιο μαζί. Ναι, μπορεί να καθορίζει περιβαλλοντικά κριτήρια, μπορεί να καθορίζει οικονομικά κριτήρια, μπορεί να καθορίζει κυκλοφοριακά κριτήρια, μπορεί να καθορίζει επενδυτικά κριτήρια, μπορεί χίλια δύο πράγματα. Ο Αθεμπίγιο, τον οποίο είχε τύχει να τον γνωρίζουμε, να τον ακούσουμε πριν το 2009, σε μια παρουσίαση που έκανε για το σχεδιασμό της Βαρκελώνης, είχε πει ότι το πρώτο έργο που ετοιμάσανε και που κάνανε και που βάλανε στο master planning τότε που φτιάξανε, ήταν το να φτιάξουν φρεάτια για να μην πλημμυρίζει η πόλη. Αυτό εδώ έγινε, ξεκίνησε το 1978 με σκοπό το 1992 να φτιάξουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό το πράγμα λείπει, γιατί αυτό το πράγμα θα κατευνάσει και τις αντιδράσεις, δηλαδή μπορεί για την έκθεση του κυρίου Τζίκα να βγουν κάποιοι και να πούνε να φύγει, να έρθει, να κάνει, να οτιδήποτε. Αν είναι προγραμματισμένο για 20 χρόνια μπροστά, γιατί είναι έργα που κρατάνε πολύ. Το μετρό, εφόσον το ήξερες κύριε, πώς πας και φωνάζεις, αλλά και τον πιο μικρό δρόμο, την πιο μικρή πεζοδρόμηση, αλλά αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν βοηθάει, είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί από όλες τις απόψεις. Οι αρχιτέκτονες έχουν κάποιοι από αυτούς μια δυνατότητα να το οργανώσουν, να το στήσουν, να το φτιάξουν, να του δώσουν ένα όραμα, αλλά θέλει μια σειρά ανθρώπων καταρτισμένων επιστημονικά, οι οποίοι θα το βάλουν σε μια σειρά και μια σειρά πολιτικών, οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη να κάνουν κάτι, το οποίο μπορεί να είναι να σκάβουν το λάκκο τους εκείνη τη στιγμή, γιατί η πεζοδρόμηση, το παρκάρισμα, το μετρό να μην πάει από εκεί, να πάει από αλλού, να θίξει κάποια συμφέροντα, και δεν θα τα επωφεληθούν κιόλας. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, κατά την προσωπική μου γνώμη. Αυτό. Λοιπόν, κύριε Πατήδη, είπατε αρκετά ωραία πράγματα και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Θα μπορούσατε τέτοιες ιδέες, εσείς οι αρχιτέκτονες, που πολύ ωραία τα λέτε όλα, να τα καταγράφετε κιόλας και σαν πρόταση επίλυσης των αυτών των θεμάτων. Εγώ έφτιαξα το Forthes σαν site αλλά και σαν και έντυπα που βγάζουμε με στόχο να εισπράττουμε προτάσεις που να λύνουν τα θέματα. Μην μιλάμε μόνο για την παθολογία των πραγμάτων, αλλά για τις προτάσεις με ποιον τρόπο μπορούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω, επειδή έχετε και ένα αντίστοιχο πρόβλημα να λύσετε, που έχετε δυσκολίες λόγω των συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη, με βάση αυτό το παράδειγμα, να προτείνετε τι πρέπει να γίνεται ώστε να μην έχουν άλλοι τέτοια προβλήματα. Θα ήταν χρήσιμο για όλους μας. Λοιπόν, φωτίσω. Να ακούσω και την κυρία Δέδα. Θα συνεχίσω λίγο εκεί που το άφησε ο Αντώνης. Σχετικά με το Γενικό Σχέδιο Πολεοδομικό της Θεσσαλονίκης, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι, ο οποίος κάθε δήμο συνεχίζεται από έναν άλλον δήμο. Άρα σήμερα έχουμε σχέδια τα οποία εκπονούνται από τους δήμους, ο καθένας για το δήμο του, χωρίς συνεννόηση με τον επόμενο δήμο. Αυτό που μπορώ να πω ήταν ότι το όραμα του Τάκη του Δούμα, που μαζί με την Ομαρχία και την Περιφέρεια αργότερα άρχισε να προχωρά και ελπίζω να μας ακούει εκεί που βρίσκεται τώρα και να χαίρεται που τον μνημονεύουμε, είναι που έκανε το παραλιακό, έδωσε τεράστια μάχη το παραλιακό μέτωπο, όπου ενοποιούσε όλα αυτά τα project τα οποία αναπροανέφεραν... Το οποίο πρέπει να συνεχιστεί, έτσι, γιατί λέμε για ωραία έργα και δεν τα συνεχίζουμε. Που είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να μπορέσει να γίνει ένα υπερτοπικό master plan όλες τις ευρύτερες Θεσσαλονίκης και των γύρω δήμων, γιατί... Μα έγινε και στην Αθήνα κάτι αντίστοιχο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί... Έτσι ακριβώς, έτσι ώστε να ενοποιηθούν και να προσπαθήσουν και να υλοποιηθεί το παραλιακό μέτωπο, το οποίο θα είναι το επόμενο στοίχημα για την πόλη, ενοποιώντας τη Δυτική Θεσσαλονίκη, πολύ περιμένουμε και όντως εξελίσσεται. Και σήμερα, βέβαια, να αναφέρω ότι ξεκίνησε το πρώτο μεγάλο έργο στο λιμάνι. Οπότε πιστεύουμε στην αναβάθμιση μαζί με το Hub, μαζί με το Fix, μαζί με τα έργα που
θέλουμε να φτιάξουμε όλοι και με τον κύριο Μιλωνά, με τις ιδέες του, να προχωρήσουμε στην έκθεση που είναι ένα τεράστιο έργο, το οποίο νομίζω ότι τζάμπα μαλώνουμε για το πάρκο. Είναι ένα τεράστιο πάρκο και είναι αδύνατο να συντηρηθεί εύκολα αυτό, και τόσο μεγάλο που αυτό είναι. Αν ήταν μεγαλύτερο, ποιος θα το συντηρούσε? Να μην δοθεί στο δημόσιο. Είναι στο έργο του Ελληνικού, γιατί θα το χάσουμε. Που είναι το πάρκο αρκετά μεγαλύτερο από αυτό και είναι ένα τεράστιο θέμα πώς θα γίνει η συντήρηση του πάρκου. Και προχωρώντας πάμε στο Θέσιν Τεκ, όπου είμαστε και στο αεροδρόμιο, και θα μπορέσει να φτάσει ως εκεί ο περίπατος και το παραλιακό μέτωπο. Συγχρόνως να πω βέβαια ότι δεν είναι και στο εξωτερικό όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ τον Ιούνιο. Συγχρόνως να πω ότι εγώ ήμουν στη Βαρκελόνη τον Ιούνιο για επαγγελματικό ταξίδι και πλημμύρισαν τα πάντα. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο να κάνεις υποδομές, είναι να τις εξελίσσεις κιόλας, γιατί αλλάζουν και τα βιοκλιματικά, αλλάζουν και τα δεδομένα και οι συνθήκες. Άρα δεν μπορώ να πω ότι και ό,τι γίνεται εκτός από την Ελλάδα είναι καταπληκτικό. Πρέπει όλα να αναπτύσσονται, γιατί υπάρχουν ανατροπές. Και γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή πρέπει να ακολουθούν οι υποδομές στην εξέλιξη. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από την κοινωνία μας. Δηλαδή πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους πολιτικούς μας, τους οποίους και τους ψηφίζουμε. Για αυτόν τον λόγο, για να μας λύσουν όλα αυτά τα προβλήματα, ας πούμε. Να τους ενεργοποιήσουμε, να τους εμπνεύσουμε, να μας ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα τα οποία έχει πολύ, για να γίνουν οι ήρωές μας. Αλλά αυτό για να γίνει, πρέπει όλοι εμείς εδώ να γίνουμε, ας το πούμε, άνθρωποι που δείχνουμε το ενδιαφέρον μας έμπραχτα, γιατί όλοι σκύβουμε το κεφάλι μας στο τραπέζι που κάνουμε τη δουλειά μας και αγνοούμε το περιβάλλον μας. Μόνο στα λόγια μένει. Πρέπει κάτι να κάνει ο καθένας από εμάς. Και όταν θα κάνει, θα δείτε και ότι και ο πολιτικός κόσμος θα ενεργοποιηθεί ανάλογα. Άφησα τελευταίο τον κύριο Μακρύδη να πει τη γνώμη από την πλευρά των αρχιτεκτών. Κύριε Μακρύδη, σας περιμένω. Νομίζω ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι το γεγονός ότι ψάχνουμε να ρίξουμε ευθύνες πάντα σε άλλους και ποτέ δεν αναρωτιόμαστε για την προσωπική μας ευθύνη. Και δεν μιλάω σαν άτομο, και σαν άτομο φυσικά, αλλά και σαν ομάδες, σαν επαγγελματίες, σαν επαγγελματικές ομάδες, σαν πολιτικοί, σαν ομάδες γενικότερες. Δείτε πώς συμπεριφέρονται οι πολιτικοί. Προκειμένου να ξαναβγούν στην επόμενη τετραετία, αγωνίζονται να εκτελεστεί ένα έργο μέσα στην τετραετία προκειμένου να κόψουν την κορδέλα και να φανούν ότι αυτοί είναι που το κάνανε. Αυτό έχει συνέπεια να συμπαρασταθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός, μεταξύ των οποίων και η τεχνική, και να κάνουν προκειμένου να προλάβουν τους χρόνους, να συντάξουν ατελείς μελέτες με τελικό αποτέλεσμα. Πρώτον, το ότι τροχιάζονται τα έργα όσον αφορά τον προϋπολογισμό τους. Και δεύτερον, ότι ποτέ χρονικά δεν μπορεί κανένας να το συντονίσει, δεδομένου ότι έχει γεννή προβλήματα η ελληνική νομοθεσία για τα δημόσια έργα. Κακά τα ψέματα δηλαδή, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Εν ονόματι της διαφάνειας και της δημοκρατικότητας της επιλογής, το πόσα λεφτά ξοδεύονται στα δημόσια έργα. Το έργο που έγινε στην πλατεία Φαναριωτών του Νιάρχους, κόστησε 1%. Εάν το έκανε το δημόσιο, θα ήταν διπλάσια τιμή και υποδιπλάσια η ποιότητα της κατασκευής. Για να μην θυμίσω τα κόστη του Βασιλικού Θεάτρου κτλ. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Ξεκινάει το ελληνικό κράτος και η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα μετρό. Ασχολήθηκε κανένας με το στη στάση του μετρό να βρεθούν οικόπεδα για να παρκάρουν, να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και να κατεβαίνουν στο κέντρο? Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Όχι μόνο δεν ενδιαφέρθηκε, αλλά και οι μελέτες που υποβλήθηκαν, οι τοπογραφικές μελέτες, θυμάμαι, έπεσε στα χέρια μου μία, τότε που ασχολήθηκα και εγώ με τη δυτική είσοδο, και δεν πίστευα στα αυτιά μου αυτά που έβλεπα όσον αφορά τα ψευδή στοιχεία, τα ανακριβή στοιχεία που υπήρχαν. Και κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποβληθεί μία πρόταση χωρίς αμέσως να μην ξεσηκωθεί μία θύελλα αντιδράσεων. Και αντιλαμβάνομαι απόλυτα ότι κάποια πρόταση έχει θετικά στοιχεία, αλλά έχει και κάποια αρνητικά. Ρε παιδιά, δεν διάβασα ποτέ να τίθενται θέμα τα θετικά στοιχεία και να αντιπαρατίθενται παράλληλα και τα αρνητικά. Πάντα θα είναι ή μαύρο ή άσπρο. Αυτό το παδιλίκι που μας διατρέχει
το ΠΑΟΚ ΆΡΙΣ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποβάλουμε. Δεν γίνεται πια, δεν πάει άλλο. Και νομίζω ότι δεν έχει δικαίωμα να συνεχίσουμε. Έχει πολλά πράγματα. Κατά βάση πρέπει να οργανωθούμε, γιατί χωρίς οργάνωση δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Όλοι στα πέντε στα σπίτια μας πρέπει αυτά να καλλιεργήσουμε τα παιδιά μας για το μέλλον, γιατί πραγματικά νομίζω ότι εμείς αυτό έχουμε υποστεί σαν δικιά μας γενιά, ότι τελικά κοιτάξαμε πώς θα κάνουμε τους εαυτούς μας πετυχημένους, χωρίς να παρακολουθήσουμε λιγάκι πώς θα γίνει και ο τόπος μας πετυχημένος. Σήμερα πρώτη φορά μας ενεργοποιεί, γιατί έφτασε το κόμπο στο χτένι, ας πούμε, και πρέπει να αρχίσουμε να το σκεπτόμαστε κι αυτό. Να πάω λιγάκι και στους δικούς μας δημιουργούς φίλους, όπως είναι και ήθελα στον τομέα το δικό σας, κύριε Πολίτη, για το θέμα της μελέτης του κυκλοφοριακού προβλήματος, που θίξατε κάτι ότι πρέπει να γίνει μια οριστική μελέτη για όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι η βασική προδιαγραφή για να γίνει μια πετυχημένη μελέτη στο κυκλοφοριακό είναι να μελετήσετε το κίνητο που έχει ο άνθρωπος ή να μην ξοδέψει χρήματα, ας πούμε. Όταν λοιπόν τον παρασύρεις να το συμφέρει να πάρει το δημόσιο μέσο αντί το αυτοκίνητό του, θα το κάνει. Άρα λοιπόν όλη η ιστορία είναι να ξεκινάει από εκεί μια μελέτη. Το πολύ μπορεί να γίνει κάποιες δημόσιες και δωρεάν μεταφορές στο φινάλε. Να κάνει τον άνθρωπο να λέει γιατί να ξοδέψω τη βενζίνη μου, 2 ευρώ να πάω και άλλα 3 ευρώ να γυρίσω, ξέρω εγώ 5 και να μην πάω δωρεάν. Δυστυχώς ο πολίτης είναι αυτής της νοοτροπίας. Μόνο το χρήμα τον μπορεί να τον καθοδηγήσει, ας πούμε. Λοιπόν, θα πείτε κάτι. Δεν μιλάει το δικό σου μικρόφωνο, έτσι. Ο λόγος για τον οποίο οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης δεν παίρνουν σήμερα το λεωφορείο δεν είναι ότι είναι ακριβό. Φτηνό είναι σχετικά. Είναι γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα, έτσι, για να απαντήσω λίγο πρώτα σε αυτό που με ρωτήσατε. Το πρόβλημα είναι λίγο πιο... και αν στις 1 Δεκεμβρίου οι συνθήκες του μετρό είναι περίπου ίδιες, τουλάχιστον τις ώρες αιχμής, με τις συνθήκες του λεωφορείου... Λόγω του κόστους. Το εισιτήριο θα είναι το ίδιο. Εγώ ήθελα λίγο βεβαίως από το δικό μου μετερίζει, από τα κυκλοφοριακά, να τοποθετηθώ λίγο στα πράγματα που ρωτήσατε προηγουμένως και δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Το ένα κομμάτι είναι προφανέστατα το όραμα. Ξέρετε, το Πράσινο Ταμείο έδωσε κάποια χρήματα για να γίνουν κάποια σχέδια. Άλλο όραμα έχει η Καλαμαριά για τις μεταφορές. Άλλο όραμα έχει η Θεσσαλονίκη. Άλλο το Κορδελιό. Όταν κοιτάς από ψηλά την πόλη, δεν μπορείς να διαχωρίσεις ποιο ακριβώς είναι, ποια είναι Καλαμαριά και ποια είναι Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, το όραμα και ο Μητροπολιτικός Σχεδιασμός είναι το top. Είναι το νούμερο ένα κατά με. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Το δεύτερο, για να έρθω λίγο στο δίλημα του κυρίου Μακρύβη, ΠΑΟΚ, Άρης και γιατί υπάρχει αυτό. Κατά την άποψή μου, πρέπει ειδικά εμείς οι μηχανικοί να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ποσοτικοποίηση. Ειδικά τα έργα μεταφορών έχουν μέσα τους πάρα πολύ την άποψη. Εμένα μου αρέσει το λεωφορείο, θα γίνει το μετρό. Εάν όλα αυτά τα πράγματα, και αυτό είναι και ένα δικό μας χρέος στο Πανεπιστήμιο, δεν τα ποσοτικοποιούμε, δυστυχώς θα υπάρχει ο χρήσιμος ηλίθιος, δεν δείχνω εσάς, καταλαβαίνετε, ως συνέχεια του δικού σας, πάντα θα υπάρχει ο χρήσιμος ηλίθιος, ο οποίος θα σηκώσει το χέρι και θα πει όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το έργο, γιατί υπάρχει αυτό. Κυρίως αυτά θέλω να αναφέρω. Ναι. Αναφέρατε κάτι με το ότι υπάρχουν κονδύλια για τα τρένα, είπατε, ενώ δεν υπάρχουν για όλα τα άλλα. Ναι, κονδύλια ευρωπαϊκά για το τρένο. Για το τραμ υπάρχουν, ναι. Και γιατί δεν στείλουμε ένα τραμ στην Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Λοιπόν, όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε τώρα. Ήταν ερώτηση. Κύριε Μιλωνά, σας ακούμε. Αυτά που ακούσατε και τις δυσκολίες που πιστεύετε, από πού προκύπτουν. Οι δυσκολίες. Και εγώ συμφωνώ, η Θεσσαλονίκη ειδικά, εγώ γενικά πιστεύω ότι οι Αθηναίοι συνεννοούνται καλύτερα. Είναι ότι έχουν την κυβέρνηση. Τα κοράνε. Εμείς εδώ
Ο ένας φορέας θα πει αυτό, ο άλλος θα πει αυτό, ο τρίτος πολύ θα πει δημοκρατία αυτό, έχουμε. Και μαλώνουμε. Δημοκρατία. Παράδειγμα, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χρόνια τώρα, όχι να πάει εκεί, όλα πάει εκεί, χωρίς ποσοτικά, ποσοτικές μελέτες και ποσοτικά κριτήρια. Δηλαδή αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο όμως δεν λύνεται. Εγώ νομίζω ότι η ύπαρξη σχεδίου, ας πούμε για το παραλιακό μέτωπο, υπάρχει ένα σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο. Τι να κάνουμε, ποδηλατόδρομο και ένα ντεκ 6 μέτρα. Δεν είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν ξέρω πόσο μεγάλο. Για την, νέα, για την παλιά παραλία λέτε. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες. Το ντεκ είναι για την παλιά παραλία. Πώς θα γίνει λέω, για αυτό το κομμάτι που θα ξεκινάει και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι με εγώ, όπως και γι' αυτό το πρόγραμμα που πασχίζω, δεν είναι κάτι που περιμένω να συμβεί τώρα. Αλλά γενικά, αν θέλουμε ο ιδιωτικός τομέας να δραστηριοποιηθεί και να επενδύσει, πρέπει να ξέρει τι θα γίνει. Αν εγώ είμαι επιχειρηματίας και ξέρω ότι το τραμ, ο υπόγειος θα γίνει τραμ και θα περάσει από εκεί, θα πάω να ψάξω, θα βρω τι οικόπεδα έχει εκεί, τι θα χρειαστεί, πού θα χρειαστεί να το ψάξω εγώ. Θα πάρω το ρίσκο και θα επενδύσω. Αν μου δοθεί ένα βασικό σχέδιο, να ξέρω τι θα κάνω. Και αν σας προσεγγίσει η πολιτεία να συμβάλλετε με την επιχειρηματικότητά σας σε κάποιο έργο το οποίο κρίνει η πολιτεία ότι θα είναι προς όφελός της. Δεν σας προσεγγίζουν. Όχι μόνο να του κάνω μια ερώτηση, κύριε Μιλιώνα, θέμα είναι μπορώ. Πότε θα γίνει για τον επενδυτή. Όχι μόνο τι θα γίνει. Γιατί αν είναι να γίνει σε 20 χρόνια, είναι διαφορετική επένδυση. Θα επενδύσω για τα παιδιά μου. Αλλά τουλάχιστον να το ξέρω. Για να σας προκαλέσω θα το πω. Για να σας προκαλέσω θα το πω. Το όραμα για μένα, ξέρετε ποιο είναι. Να έχεις την ταυτότητα και το χαρακτήρα της πόλης και να πεις ότι εγώ θέλω να αναδείξω τα βυζαντινά μνημεία. Η Τσιμισκή πεζοδρομείται. Συγγνώμη. Να μην πω που τα γράφω τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και πεζοδρομείται. Αυτό είναι το όραμα. Το όραμα δεν είναι να πεις βάζω εδώ ένα 16 μέτρα ή κάνω ξέρω εγώ, ένα πεζοδρόμιο παραπάνω. Αυτό είναι. Να βρει το χαρακτήρα της η πόλη. Αλλά ακόμα με και στοιχεία. Για να κάνει τη ΔΕΘ, ακόμα και για να κάνει οτιδήποτε. Γιατί τώρα κάνουμε προσπασματικά με πράγματα. Με στοιχεία όμως, έτσι αυτό. Μα όχι, θα σα πω γιατί δεν μπορεί να γίνει σε Θεσσαλονίκη αυτό. Γιατί κάποτε γινόταν συζήτηση στην παραλιακή, όπως είναι οι Βρυξέλλες που είναι μια τρύπα από κάτω, ας πούμε, να γίνει κάτι το οποίο να μην φαίνεται, να επεκταθεί η παραλιακή και να τελειώνει η υπόθεση από κάτω και να υπογειοποιηθεί. Αυτό θα υπάρχουν. Πώς κάθονται εκεί οι πολυκατοικίες, 5.000 άτομα. 5.000 δικαστικές εμπλοκές θα υπάρχουν. Ναι, γιατί ο πολιτικός κόσμος είναι ευαίσθητος. Και το οποίο δεν ξεπερνιέται. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα θέματα. Κανένας δεν είναι ειδικός, αλλά με το μυαλό του καθένας προσπαθεί. Ξέρετε, να σας πω επίσης, δεν παρεμβαίνω συνέχεια γιατί είμαι πολυλογάς, αλλά έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Όταν έγινε πριν από το 2016 που έγινε η επέκταση του αεροδρομίου στο Λονδίνο, έγινε ως εξής. Πώς το λέμε το αεροδρόμιο το κεντρικό που ήταν το παλιό, τώρα έχω πάθει... Το Heathrow. Το νότιο Heathrow, λοιπόν. Έγινε το εξής, για να μην κλαίμε γενικά για την πραγματικότητα στην Ελλάδα μόνο. Αυτό έπρεπε να... Από το Υπουργείο πήρε σε ένα μήνα όλες τις εγκρίσεις. Αλλά υπήρχε Επιτροπή Γειτονιάς, η οποία έπρεπε να εγκρίνει το σχέδιο. Γιατί στην Αγγλία το εγκρίνει η Επιτροπή Γειτονιάς. Και στη γειτονιά εκείνη με έναν Ινδύ. Και οι Ινδοί είχαν τα φλατάκια τα κλασικά με κάτι κότες. Και ήθελα να τους αποδείξει η εταιρεία ότι οι κότες δεν θα ακούνε κάτι περισσότερο από αυτό που ακούνε τώρα. Χάσανε 6 μήνες για να πείσουν τους Ινδούς ότι οι κότες τους δεν θα πάθουν κάτι παραπάνω από αυτό που παθαίνονται από το Heathrow. Παντού υπάρχει αυτό. Και ευτυχώς που υπάρχει όμως, αυτό. Γιατί αλίμονο οι επαείοντες να αποφάσισαν για τα πάντα. Πέτρο, κάτι θέλω να πω. Να πω λίγο κάτι και θα σας δώσω μέσα στο λόγο. Δεν ξαναμιλάω. Στο Λονδίνο όμως αυτό που είπατε, είχαν την ευαισθησία να καθίσουν στη καρέκλα και να πούν επιχειρήματα σε αυτές τις φωνές. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Εδώ επειδή λέει κάποιος κάτι, πρέπει να τον ακούσουμε ή φοβόμαστε να το εφαρμόσουμε ή να αντιδράσουν οι άλλοι. Έχουμε τέτοιες φοβίες. Λοιπόν, ο Νίκος. Ευθυμιάδη, ναι. Ωραία είναι. Δεν υπάρχει κανείς νομίζω στο πάνελ επάνω που να μην συμφωνεί με όσα υπόθεσαν. Όσον αφορά τη στρατηγική, αυτό που λέει ο Γιώργος για τα παιδιά μου να ξέρω τι θα κάνω, είναι κάτι το οποίο όλοι μας συμφωνούμε. Ας συμφωνήσουμε και σε ακόμη κάτι. Ό,τι μπορεί να κάνει ο κάθε πολίτης, το τόσο δά που μπορεί να κάνει. Ας το κάνει.
Δηλαδή, αυτό βέβαια, να μην δαιμονοποιούμε ότι περιμένουμε. Είναι 4-5. Αυτή τη στιγμή παρουσιάστηκαν 3 έργα στη Θεσσαλονίκη. Το δικό μου το έργο θα δώσει 10.000 ανθρώπους θέσεις εργασίας. Θα πιάσει το 1 δισεκατομμύριο σε 5 χρόνια. Βασίζεται στη σύμπραξη κυρίως του ιδιωτικού τομέα να κάνει κάτι. Θα το κάνει. Εν μέρει με τα λεφτά του. Έτσι πήρε τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι βρήκε από επενδυτές. Λοιπόν, ένα έργο αυτό. Ένα έργο της έκθεσης. Φοβερό έργο μέσα η ανάπλαση της έκθεσης. Ένα έργο ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη. Έχουμε 3 έργα τα οποία θα στηρίξει λίγο η κοινωνία. Και εσύ, σαν κτίριο, κάνει μια θαυμάσια δουλειά, όπως είπε και ο. Λοιπόν, ας δούμε λίγο πώς μπορεί να υποστηρίξει ο ένας τον άλλον. Σωστά λέει ο Γιώργος. Οι Αθηναίοι τα βρίσκουν. Ας τα βρούμε λίγο κι εμείς. Ας υποστηρίξει λίγο ένας τον άλλον. Η Αθήνα έχει ηγέτη. Η Αθήνα έχει την κυβέρνηση. Το χρήμα. Όχι, δεν είναι μόνο το χρήμα. Τι είναι άλλο. Η αποφασιστικότητα. Όχι, εκεί δεν βρίσκονται όλοι οι αποφασιστικοί άνθρωποι. Μόνο το χρήμα είναι. Τίποτα άλλο. Συνονούνται μεταξύ τους και λύνουν τα θέματα. Πιστέψτε με αυτό που σας λέω. Το γρηγορώσιμο, Πέτρο, για αυτό που λέμε, είναι οι success stories. Στη Θεσσαλονίκη θέλει 2, 3, 5 success stories. Αυτό είναι το μεγαλύτερο γρηγορώσιμο για να επιτύχει η πολιτεία να αισθανθεί το βάρος των πολιτών και να πάρει αποφάσεις. Η δύναμη μας, η δύναμη που έχουμε είναι αυτή. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν και μας ακούνε σήμερα και οι οποίοι υποστηρίζουν αυτά τα οποία λέμε. Και όσο αυξάνονται οι άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτά τα οποία λέμε, τόσο περισσότερο και θα ενεργοποιείται η πολιτεία για να μας ικανοποιήσει. Γιατί βλέπει ότι πια αρχίζει να γιγαντώνεται το θέμα αυτό. Και δεν γιγαντώνεται από ανθρώπους του συστήματος. Γιγαντώνεται από ανθρώπους, πολίτες απλούς, ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το καλό της πόλης τους μόνο και όχι από ανθρώπους που υπηρετούν συστήματα πιθανώς και οι οποίοι έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Τον κύριο Τσίκα. Λοιπόν, προσπαθώ λίγο να συμμαζέψω λίγο ό,τι υπόθηκε και να κάνω ένα κλείσιμο όσον αφορά τη δικιά μου άποψη. Καταρχάς διαφωνώ με τον κύριο Τσακαράτο ότι γιατί δημιουργεί ένα κλίμα ότι δεν είναι σωστό να γίνουν αποσπασματικά. Αν περιμέναμε το όραμα για να κινητοποιηθούμε που μιλούσαμε και ήταν ο Νίκος Ευθυμιάδης πρόεδρος του ΣΒΕ τότε και είχε κάνει στρατηγική για την ανάπτυξη στην πόλη και εγώ νέος επιχειρηματίας είχα εμπνευστεί τότε. 94. Εγώ ήμουν νέος τότε στο software. 30 χρόνια πριν. Ναι. Με είχε εμπνεύσει ο Νίκος. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν περιμένει από το 90 να γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Μια κολακή απίστευτη των Αθηναίων, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν άδικο, γιατί είναι το εθνικό μοντέλο διοίκησης είναι ένα κεντρικό, αθηνοκεντρικό. Το λέμε μεταξύ μας, το είπε και ο Πρωθυπουργός και είχε δίκιο. Λοιπόν, περιμένουμε το όραμα από το 90. Τι πρέπει να κάνουμε αυτοί που έχουμε ευθύνες στην πόλη, να περιμένουμε το όραμα? Όχι. Και το είπε ο Νίκος πολύ ωραία. Και το είπαμε στην αρχή. Θέλει κινητοποίηση των κοινωνιών. Αυτό που κάνουμε το είπατε σήμερα. Στο Λονδίνο. Οι επιτροπές. Λοιπόν, πρέπει να κινητοποιηθεί η πόλη. Αυτό που κάνει ο Ευθυμιάδης είναι από την επιμονή του. Ναι, ακριβώς. Αυτό που κάνουμε εμείς στην έκθεση δεν θα το κάναμε αν δεν ήμασταν διοίκηση 12 χρόνια. Γιατί αλλάζαν οι διοικήσεις μετά από κάθε κυβέρνηση. Εμείς για κάποιο λόγο κάποιοι μας εκτίμησαν και μείναμε. 12 χρόνια προετοιμάζουμε ένα έργο που η πόλη έπρεπε να το έχει εδώ και 50 χρόνια. 50 χρόνια. Αν δεν το κάνουμε τώρα, το Βελιγράδι κάνει μεγάλο εκθεσιακό. Θέλω να πω. Ναι, ακριβώς. Καλά είναι τα οράματα, αλλά όταν δυστυχώς δεν υπάρχουν, γιατί για κάποιο λόγο το μοντέλο της χώρας δεν είναι αυτό που πρέπει. Πρέπει να κινητοποιούνται οι τοπικές κοινωνίες. Και αυτό που κάνουμε ο Νίκος, που κάνει η έκθεση, η διεθνής έκθεση, ο Μιλωνάς, που το έκανε με δικούς του πόρους. Είναι αποσπασματικά λοιπόν, παίρνοντας όμως υπόψη τους κατάλληλους παράγοντες. Γιατί εμείς πήραμε την πόλη, την οικονομία, την έκθεση. Ο Νίκος πήρε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των startups, το οικοσύστημα της πόλης. Ο Μιλωνάς πήρε μια πρόταση σε μια υποβαθμισμένη περιοχή που λέμε εδώ και 50 χρόνια να αναβαθμιστεί η Δυτική Θεσσαλονίκη και δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, για να επανέλθω, νομίζω χρειάζονται τα οράματα, αλλά πρέπει να κινητοποιούνται και οι τοπικές κοινωνίες με επιστημονικό τρόπο, με μέθοδο και με συνεργασία. Αυτό που είπαμε ότι δυστυχώς διχαζόμαστε κιόλας. Και είναι αλήθεια ότι και η πολιτεία μας πρέπει να καταλάβει ότι αυτός ο συγκεντρωτισμός που έχει η πόλη μας και η χώρα μας
έχει αποδεχτεί, δεν αντιδράμε σε τίποτα, είναι και αιτία που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, οι περιφέρειες όλο και αφορέουν από δημιουργικότητα. Αδυνατίζουν και συγκεντρώνονται όλη η δυναμική και όλη η οικονομία στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα που πρέπει να καταπολεμήσουμε, να το εξηγήσουμε στην πολιτεία ότι αυτό είναι λάθος, τουλάχιστον για τη δικιά μας περιοχή, που έχουμε εδώ τόσο δημιουργικούς ανθρώπους. Η πόλη αυτή έχει τόση ιστορία, αυτή που ανέφερε και νωρίτερα, που έχει ανάγκη να λειτουργήσει με τον τρόπο που ήταν. Ήταν μια πλούσια πόλη, δεν μπορεί να την κάνει φτωχή. Είναι ο κύριος Σιμόπουλος εδώ, να τοποθετηθεί και ο Στράτος. Ο κύριος Σιμόπουλος είναι πάντα κοντά μας. Πάντα κοντά. Υποστηρίζει τα θέματα μας. Το θέμα είναι, θα έρθει και άλλη δύναμη κάποιος. Θέλω κάτι να πω σχετικά με αυτό. Για τις τοπικές κοινωνίες. Θυμηθείτε ότι ερχόταν η Σίσκου, αντί να πάει στον Πειραιά, ήθελε να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι έχει γίνει. Η ανάπτυξη του Πειραιά, δεν ξέρετε. Είναι ο κλάδος μου και τα ξέρω καλά τα θέματα αυτά. Και έγινε διαμαρτυρία και ελισοδέθηκαν και κάποιοι. Και τελικά πήγε στον Πειραιά. Κατά συνέπεια, δεν φταίνει οι Αθηναίοι. Φταίει και το ξέρω μας το κεφάλι. Εάν δεν έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες και σταθμίζουμε οποιαδήποτε απόφαση παίρνουμε με επιφανειακά κριτήρια, χωρίς να εμβαθύνουμε, θα έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Άμα θες να μην γίνει τίποτα, απευθύνεσαι στο λαό, να το ξέρεις. Ο μόνος τρόπος για να μην γίνει κάτι είναι να απευθυνθεί στο λαό. Το θέμα είναι ο ηγέτης κάνει τα πράγματα. Αν ερχόταν κάποιος και μας έλεγε. Ηγέτες τον παράσυραν. Αυτό σου λέω. Όχι, οι ηγέτες το φέρανε, αλλά δεν επέμεναν να έρθει η Σίσκο οπωσδήποτε να μας εξηγήσουν. Να γίνει τουλάχιστον για ένα χρόνο μια συζήτηση, να ενημερωθεί ο κόσμος και να μπορέσει να το υποστηρίξει το θέμα. Το ζήτημα είναι, παίζει ρόλο και η έλλειψη επικοινωνιακού εργαλείου που πρέπει να διαθέτουμε. Και κύριοι, να κλείσουμε σιγά-σιγά, να μην κουράσουμε παραπάνω τον κόσμο. Αν στην Αθήνα δεν είχαν την Ολυμπιάδα σαν όραμα κάποια στιγμή, δεν θα είχαν ούτε μετρό, ούτε αεροδρόμιο, ακόμη θα τα πάλευαν. Δηλαδή κάποια πράγματα θέλουν και κάτι έτσι λίγο μεγαλύτερο από αυτό. Σίγουρα είναι θέλουν κάποιο δόλωμα όλα, σίγουρα. Οι προσπάθειες. Έτσι, και οι Αθηναίοι είναι σαν και εμάς, δεν χρειάζεται να τους λέμε. Δηλαδή, έτσι ακριβώς όπως λέει ο Αντώνης, χρειαζόμαστε να έχουμε 50 κυρίους Νίκους Ευθυμιάδηδες, 50 τέτοια έργα. Χρειαζόμαστε να μειώσουμε τους χρόνους στα έργα μας. Η Αθήνα πάει πολύ πιο γρήγορα στα έργα της. Εγώ είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη γιατί έχω δύο έργα, το οποίο το ένα καθυστερεί 5 χρόνια, το άλλο 10. Είπε ο κύριος Ευθυμιάδης 20 και λίγο. Πήρα τα πάνω. Μου λέω εντάξει, υπάρχει ακόμα ελπίδα. Θέλω να πω ότι οι χρόνοι είναι τεράστιοι και επίσης οι χρηματοδοτήσεις είναι ελάχιστες. Είναι ελάχιστα τα χρηματοδοτικά πακέτα που δίνονται στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε φτωχιά χώρα και πρέπει να βάλουμε τους επιχειρηματίες, παιδιά. Όταν κάπου δεν έχεις λεφτά, εργαλειοποιείς τους επιχειρηματίες της χώρας σου. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο για την πλευρά τι θα έλεγε κ. Σιμόπουλε. Αν μπορείτε να ανεβείτε πάνω, γιατί δεν έχουμε άλλο μικρόφωνο να δώσουμε. Δύο λόγια να κλείσουμε. Τι λέει εκεί, από εκεί, από εκεί. Ο Στράτος έχει μια καρέκλα εδώ. Τι λέει η πολιτεία για όλα αυτά τα πράγματα. Έλα εδώ. Γιατί μας παρακολουθείτε πάντοτε και ευχαριστούμε γι' αυτό. Καταρχήν άκουσα... Εντάξει, ήπια μιλούσατε για τους πολιτικούς, δεν ήταν πολύ σκληρή η παρέμβαση. Λοιπόν, θα πω ένα απλό παράδειγμα, συμφωνώντας λίγο πολύ με πολλούς από τους ομιλητές. Εδώ και δύο μήνες είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής. Σαν αιμονικός μηχανικός έκατσα να δω τα τελευταία 5 χρόνια με δικιά μας κυβέρνηση πόσοι από τη Θεσσαλονίκη προσεκλήθησαν στην Επιτροπή. Ήρθαν δεκάδες άνθρωποι. Ένας από το ΕΚΕΤΑ. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα πράγματι υπερσυγκεντρωτισμού στην Αθήνα. Από την άλλη όμως, πόσοι από εμάς όταν επιλέγουμε τους ανθρώπους που θα στείλουμε στο κοινοβούλιο ή σε θεσμικούς φορείς, τους ζυγίζουμε κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά που χρειάζεται η πόλη ή ψηφίζουμε με βάση το φίλο μας, τον κολλητό μας ή κάποιον που μας εξυπηρέτησε ή κάποιον που μοιάζει με το παιδί μας ή τον αισθανόμαστε σαν παιδί μας ή οτιδήποτε άλλο. Έρχομαι τώρα σε ένα τρίτο θέμα όπου θέλει μάχη και αφορά την πόλη. Εγώ τη δίνω και έχει πέσει επάνω μου όλη η τοπική αυτοδιοίκηση να με φάει.
το παραλιακό μέτωπο. Αυτό το διαμάντι της πόλης. Η συνέχεια του παραλιακού μέτωπου εννοείται. Το παραλιακό μέτωπο όλο του Θερμαϊκού. Είμαστε, παρά τις προσπάθειες της περιφέρειας, πάρα πολύ πίσω. Πρέπει να γίνει μία εταιρεία με 100% δημόσιο έλεγχο, χωρίς να εμπλέκονται οι δήμαρχοι, ούτε οι περιφερειάρχες, ούτε κανείς. Στα πρότυπα του παραλιακού μετόπου Αττικής, που θα αναλάβει, σύμφωνα με τα χωρικά σχέδια, να κάνει τις απαλωτριώσεις εκεί που χρειάζεται και να φέρει στην κατοχή της τα ακίνητα του δημοσίου. Με συμμετοχή... Και μετά να κάνει ένα μεγάλο ΣΔΙΤ και να τελειώνουμε. Ένα, δύο, δεν ξέρω τι. Έτσι όπως πάμε το παραλιακό μέτωπο, δεν θα είναι έτοιμο ούτε μετά 20 χρόνια. Αλλά εδώ θέλει μάχη. Εγώ τι δίνω με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα άλλο παράδειγμα εργαλειοποίησης των έργων, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του από το κοινό και εδώ μέσα, ήταν ο σταθμός Βενιζέλου. Με την εργαλειοποίηση, στην οποία συνέβαλα κι εγώ, συνέβαλαν κι άλλοι. Φτάσαμε σε ένα σημείο να πάμε 6-7 χρόνια πίσω, λόγω του σταθμού Βενιζέλου. Το ίδιο δεν κάναμε με την... Δεν μένω στη σκοπιμότητα των έργων με την υποθαλάσσια. Το κράτος έδωσε 140 εκατομμύρια. Έδωσε. 140 εκατομμύρια τα έδωσε ουσιαστικά, αλλά τα έδωσε φοροαπαλλαγές σε οτιδήποτε άλλο. Έχει υπογραφεί η απόφαση. Γιατί δεν κάναμε το έργο. Ναι, όταν έρχονται πόροι στην πόλη, φροντίζουμε να τους εργαλειοποιούμε και να ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας, κάτι που δεν γίνεται στην Αθήνα. Θα κλείσουμε. Συμφωνώ και τελειώνω ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι το άπαν. Συμφωνώ επίσης ότι ναι, τα master plan πολλές φορές τα ξεπερνάει η πραγματικότητα. Το παράδειγμα το οποίο είπε η κυρία Δέδα ότι πλημμύρισε η Βαρκελόνη, ενώ ο κύριος Περπατήδης. Ο κύριος Περπατήδης είπε ότι το είχαν οργανώσει. Δείχνει λοιπόν ότι και τα master plan τα ξεπερνάει η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν θέλουμε ενέργειες σαν των ανθρώπων που είναι εδώ απέναντι να τις στηρίξουμε πολιτικά, αλλά και θέλουμε και ανθρώπους που μπορούμε να στηρίξουν αυτά και όχι να τους εκλέγουμε και μετά να καθόμαστε και να τους πετάμε πέτρες. Έτσι, ευχαριστώ. Λοιπόν, ήθελα ακριβώς να κλείσουμε, να ακούσουμε και την ευκαιρία της παρουσίας σας και το τι λέει η πολιτεία πάνω σε τα θέματα. Εγώ σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε μια ακόμα εκδήλωση σχετική με την αρχιτεκτονική και την Θεσσαλονίκη και μάλιστα θα είναι πιο στρογγυλευμένη επάνω στον τομέα και στοχευμένη επάνω στον τομέα των έργων, της έλλειψης έργων. Και θέλω να πω το εξής. Μελέτησα αυτό το ζήτημα γιατί δεν γίνονται στη Θεσσαλονίκη οι έργα και κατάλαβα ότι τελικά μια μεγάλη αιτία που δεν γίνονται, υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί για τις αντιδράσεις δεν γίνονται έργα, είναι γιατί δεν ενημερώνει το κόσμο νωρίτερα για το έργο το οποίο σχεδιάζει ο πολιτικός. Σχεδιάζει λοιπόν η κυβέρνηση να κάνει, ξέρω εγώ, ένα γήπεδο, ένα παράδειγμα. Δεν το ξέρει κανένας. Ξαφνικά μαθαίνει ότι έρχονται να κάνουν τα εγγένεια ενός γηπέδου. Και λέει, καλά, σταθείτε ρε παιδιά, δεν μας ενημερώσατε. Δηλαδή, αυτό που έγινε στο Λονδίνο με τους Ινδούς που σταμάτησαν το έργο, το ίδιο γίνεται και εδώ, ας πούμε. Μόνο που εδώ καθόμαστε και μαλώνουμε άσκοπα. Θα έπρεπε η όποια πολιτεία, σοφή πολιτεία, ό,τι έργο έχει σκοπό να κάνει, ας πούμε, να καθίσει να μελετήσει πρώτα τις προδιαγραφές του, ρωτώντας 500 ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο τους γείτονές του και τους φίλους του, ας πούμε, 500 ειδικούς ανθρώπους όλοι στη Θεσσαλονίκη, να πει τις προδιαγραφές του έργου. Θα εννοώ να μην ενοχλείτε εκείνο, να κάνετε το άλλο, να δώσετε τη δυνατότητα να κάνει κίνηση εκείνο. Και όταν αναθέτεις μια μελέτη, παίρνεις όλες τις προδιαγραφές και τις εντάσεις μέσα στο ίδιο πράγμα. Και όταν μετά είναι να γίνει ένα έργο, είναι ενημέρωση. Και όλοι ξέρουν ότι στις προδιαγραφές τους έχουν να μην ενοχλούν κανένα, ας πούμε. Ενώ τώρα το θέμα καθένας κάνει έργα χωρίς να ξέρει ποιους ενοχλεί. Να κλείσουμε μόνο. Ένα παράδειγμα συμφωνίας. Ναι. Το κυβερνείο. Συμφώνησαν οι περισσότεροι φορείς. Ναι, το παλατάκι. Το έχει πάρει η Βουλή, γίνεται ανάπλαση. Ακόμη και ο Δήμος, οι προτάσεις που έχει είναι να βελτιώσει τον σχεδιασμό. Ποιος το διαχειριστεί? Εκεί, λοιπόν, το Ίδρυμα της Βουλής. Τέλος. Δηλαδή τα λεφτά, θα είναι ένα μικρό έξοδα ζάπιο. Της Βουλής. Θα όλα. Θα είναι ένα μικρό ζάπιο. Να λοιπόν ένα project για το οποίο συμφωνήσαμε. Μπορεί να είναι μια καλή αρχή.
Η Βουλή δεν μπορεί να το κάνει ένα μουσείο της Θεσσαλονίκης, να μαθαίνει ο καθένας που έχει Θεσσαλονίκη. Όχι, τώρα μην πιένουμε αυτό, το τι θα γίνει είναι επόμενη Πέτρο, φάση. Αυτό θα είναι ένα μικρό ζάπιο. Να επιβεβαιώσω αυτό που λέει ο Στράτος Σημόπουλος, επειδή εγώ είμαι κάτοικος της περιοχής και είμαι και στην πρωτοβουλία. Πραγματικά ήταν μια κινητοποίηση μιας ομάδας ιδιωτών που το άκουσε και ο Πρωθυπουργός και τελικά βρέθηκε μια λύση απίστευτη. Μπήκε εκεί που λέγαν διάφορες λύσεις με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του Γραφείου του και της Βουλής, ξαφνικά θα έχουμε ένα μικρό ζάπιο στη Θεσσαλονίκη. Εγώ πιστεύω πρέπει να κινητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες σε μια λογική να βελτιώσουμε την πόλη περιμένοντας το όραμα. Και στάντι είναι αυτό, ακριβώς. Επειδή μπήκε ο κ. Μητσοτάκης, πιστεύω ότι δόθηκε λύση. Έτσι πρέπει να μπαίνουν οι πολιτικοί μες στα πράγματα και να ορίζουν τη θέση του. Και έτσι, όπως λέει και ο Στράτος. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ όλους που παραμείναν μέχρι τελευταία στιγμή να ακούσουν αυτά τα θέματα της πόλης. Δείγμα ότι αύριο μεθαύριο οι όλοι αυτοί άνθρωποι θα είναι μέσα στους ανθρώπους που παίρνουν απόφαση για την πόλη. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ.